Λοιπόν, εντάξει, καταλάβατε ότι μπήκαμε με λίγα γκάζια σήμερα. Λίγο κάτι σαν γέλο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ο Ρίλος δεν θα παίξει γέλο. Όχι ακριβώς γέλο. Θέλει να παίξει κάτι που είναι βασισμένο. Ναι, έτσι. Καταλάβες. Έτσι. Αυτά είναι. Έτσι. Δεν παίζουμε γιατί, εντάξει. Η γέλο, ρε φίλε. Που το κλείνεις. Λοιπόν, θα μου κλείσει από εδώ. Τα κλείσει όλα. Τι τα βατζής είναι αυτός. Οι mainstreamιές είναι πολύ mainstream για το Ρίλο. Αυτά είναι, αυτή είναι η ιστορία τελικά. Κατάλαβες τι γίνεται. Το χωριό του παίζανε mashups. Κατάλαβες. Βγαίνατε με τα κλαρίνα και παίζανε mashups. Πού δεν τρέπεται να πω. Κάνατε και γουρνοπούλα battles. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά κυρίες και κύριοι, κάποια πράγματα πρέπει να τα συζητάμε. Πρέπει να τα κριτικάρουμε από την ελεύθερη συχνότητα του Sport FM, κυρίες και κύριοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε λόγος που μπήκαμε με γκάζια σήμερα, διότι σήμερα το Fight Club τιμά μια παράδοση η οποία χάνεται στα βάθη των χρόνων, των αιώνων. Δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε αυτή η παράδοση, αλλά δεν έχει σημασία, είναι παράδοση. Πια και αυτό έχει σημασία. Και τις παραδόσεις αγαπάμε, τις παραδόσεις τις θυμάμαι. Και γιατί τις θυμάμαι, μια που κάναμε την κουβέντα, γιατί τις αγαπάμε και τις θυμάμαι τις παραδόσεις στην πραγματικότητα. Γιατί απλώς μας προσφέρουν μια ασφάλεια που δεν είναι και πραγματική, βέβαια. Και δεν μας έμεινε και τίποτα άλλο. Ε? Και δεν μας έμεινε. Γι' αυτό λες, παιδί μου, κάνω κάτι γιατί είναι παράδοση. Και από σου πει, ναι, εντάξει, αλλά γιατί το κάνεις. Ναι. Γιατί επειδή είναι παράδοση. Αν τον ψυχανέλειες, ας πούμε, τον ψυχανάλειες, ναι, τον έβαστο, θα σου τι αισθάνομαι ασφαλής, ρε παιδί μου, ναι, στην παράδοση, γιατί είναι κάτι που ξέρω. Θα τον καλησπέρισει τον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια. Ναι, Βασίλη Τσακύρου, καλησπέρα. Γεια σου, Βασίλη Τσακύρου. Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι σαν τη Δώρα Στράτου κάπου. Να σου πω, βάφεις τα μαλλιά σου. Σαν τη Δώρα Στράτου. Γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό τόσα χρόνια και εδώ πέρα η ίδια φάτσα. Δεν αλλάζει. Είπαμε, είναι ο Τσακύρου και ο Τριάδης ο περίφημος. Οι δύο αιώνιοι έφηβοι. Ο Τριάδης ποιος είναι. Δεν θυμάσαι τον Τριάδη. Ο αιώνιος έφηβος. Το Τριάδη, τον αιώνιο έφηβο. Σε πλάκα ποιο κάνεις σε τώρα. Μίστερ Εθνικά Μπούτια, το θυμάσαι το Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Βέβαια, ναι. Εκεί στο ίδιο παρεάκι ήταν. Α, Καλ TV. Τώρα που το λες, λοιπόν, υπάρχει ένα μυθικό κανάλι στο YouTube που λέγεται Ρετρό Έγκλημα, Καλτήλες και Αλητίες. Λοιπόν, μέσα στο οποίο. Είμαι κι εγώ. Ανάμεσα στα οποία, ας πούμε, καταπληκτικά που έχει, έχει ένα βίντεο από τη μία και μοναδική εκπομπή, γιατί δεν παίχτηκε δεύτερη, με τίτλο Underground. Η οποία πρέπει να παίχτηκε στο κανάλι 5 ή κάποιο παρεμφερές, όπου είχαμε All Star Cast. Παίχτηκε μία εκπομπή, δεν παίχτηκε δεύτερη. Γιατί όμως? Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή προφανώς και ζηλέψαν οι υπόλοιποι. Όπου είχαμε κεντρικό παρουσιαστή σε θρόνο εθνικό Star, δίπλα σε ανάκλητρο εθνικά Μπούτια, μπροστά του. Με Μπούτια έξω? Όχι. Όχι, αυτό, με παντελόνι, πιθανώς. Ναι. Μπροστά τους, αλλά στο ίδιο πλάνο, δηλαδή σε μονοπλάνο ήταν και οι τρεις, ναι, αυτοί. Σε άλλο επίπεδο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Πέπιτσες με Λί, Μπρούμητα με Βίζους, φορά παρτίδα. Στο πλάι, συμπαρουσιαστή Κατέλη στα πρώτα του. Ναι. Λοιπόν, και διάφορους άλλους γύρω-γύρω, κάτι αγόρια, κάτι κορίτσια που ήταν σαν να έχουν βγει τα αγόρια από τον Blue Oyster, όλοι με ξέρω, κάτι πέτσινα και κάτι πέτσινα παντελόνια και κάτι τέτοια. Και ήταν μια εκπομπή επικοινωνίας, η οποία στράβωσε από τα 5 πρώτα λεπτά, ναι, διότι έκανε κατευθείαν εισαγωγή ο Εθνικό Σταρ και είπε ότι εδώ είμαστε, τέλος πάντων, για να λέμε τον Εθνικό Σταρ και να σας βοηθάω και να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε τα θέματα σας, αγαπάω και τέτοια. Και με το που δίνει το λόγο στον Εθνικά Μπούτια, λέει Εθνικά Μπούτια, ναι, αλλά εμένα αγαπάτε, εγώ σας αγαπάω, εγώ είμαι ο πραγματικός κτλ. Ο άλλος έχει στραβώσει, κάνει κάτι ξυνήλες από πίσω και τέτοια και γίνονται ρόιδο, ας πούμε. Εγώ κατέφια. Θυμάμαι το Ιουσουρούμ που ήταν Λεοτσάκος, ναι, ήταν δική του εκπομπή, ναι, με συμπαρουσιάστρια Τσεσμελή όρθια όμως. Και δίνανε και σκυλιά, γενικά ήταν βαριετέ. Μήπως ήταν το αυτόφορο αυτό? Όχι, 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 όχι. Ήταν Ιουσουρούμ, ήταν δική του εκπομπή. Ιουσουρούμ λεγόταν και ήταν ό,τι να είναι κυριολεκτικά. Δηλαδή ήταν από σαν ζωοπανήγυρη και παρέλαβαν διάφοροι σελέμπριτε του Άντερ. Πρέπει ήταν μετά το ερωτοδικείο και μετά το αυτόφορο αυτό. Ναι, ναι, είχε αρχή, ήταν spin-off. Ήταν Better Call Λεοτσάκος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και τι γινόταν λοιπόν εκεί? Τη τρελή. Ήταν σε απόγνωση. Ο Λεοτσάκος ίδρυνε ο άνθρωπος. Είχε έντονη εφίδρωση, δεν ξέρω. Προφανώς οργανισμός. Τώρα που λέμε αυτά, πέρα από τον Λεοτσάκο που ήταν
ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Να. Φουσέκι, τηλεοπτικό Φουσέκι, θυμάστε. Βέβαια. Τον έχω δει και ζωντανά. Με τα άσπρα μαλλιά προς τα κάτω που είχε, είχε φαλάκρα και παλιά πίσω το οποίο κατέβαινε ένα λασπομπουκλοχέτη από πίσω. Ήταν κατσαρόμαλι αραιό και τον έχω δει ζωντανά στα δικαστήρια. Σε κάποιο από αυτά το. Και εγώ τον έχω πετύχει μαζί μα. Δικηγόρο ήταν. Ναι, τον έχω πετύχει με πελάτησα. Ναι. Και λέω είναι δυνατό Χριστέ και Παναγία, λέω η γυναίκα. Φουσέκη. Ναι, τον έχω πετύχει. Ναι. Ήταν και ένα άλλο. Έκανε μία ας πούμε εμφάνιση ή ήταν θαμών, το τραχαμών. Ήταν start της εποχής. Αν θυμάσαι, είχε δομή κανονικού δικαστηρίου. Δηλαδή είχε κατηγορό. Φουσέκης είχε... δεν είπες. Βεβαίως. Φουσέκης. Βέβαια. Ήταν το όνομά του του ανθρώπου. Το κανονικό σε πώ. Δεν το έχω δει εγώ αυτό τώρα, με έχετε τρελάνει δηλαδή. Έχω κάνει PhD σε αυτό. Δεν έχει ένα YouTube. Όχι, θα το δω ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω πώ δεν το θυμάμαι. Κάτσε να τον βρούμε. Ήταν ερωτοδικείο. Ήταν ερωτοδικείο. Ήταν ο Φουσέκης το ερωτοδικείο. Ήταν ο Φουσέκης. Και ήταν και ένα άλλο κύριο, τον οποίο δεν θυμάμαι. Είχε παρόμοια εμφάνιση και έλεγε διάφορα ακατάληπτα. Ο Λάσκο, λε πώ. Ναι, ο Λάσκο. Α, ο Λάσκο. Εντάξει, ο Λάσκο είναι μύθο. Παιδιά τη νύχτα. Με το γυαλί ηλίου. Ναι, που έλεγε. Έκανε συλλογή. 5 και 20 μα κάνει 38 πόλου, αυτό μας βγάζει το νούμερο Β, το οποίο παραπέμπει στη Βεγγάζη. Που πήρε τη σκυτάλη βέβαια ο Αργυρόπουλος μετά που έκανε πολιτική. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν το θυμάμαι. Το Γιουσουρούμ ήταν. Δεν το θυμάμαι το Γιουσουρούμ, εσύ. Ήταν από τις μεγάλες στιγμές. Δεν είχαν έλεγχο. Είχε χάσει την μπάλα τελείως. Γιατί ήταν πολλά πράγματα στο στούντιο και συνέβαιναν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ναι, και ένιωθε ότι ως παρουσιαστής πρέπει να τα κοντρολάρει, αλλά δεν μπορούσε. Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Είχε και μια καλοσύνη έτσι γενικώς να μην κόψει κανένα. Ένα και τέτοια και κυκλοφορούσαν σκυλάκια, γουρουνάκια, ξέρω, είχε διάφορα pets εκεί πέρα. Ήταν και ο ίδιος λίγο pet, ας πούμε, ο Λεωτσάκος. Χαριτωμένα ρε παιδί μου. Χαριτωμένα. Μεγάλες στιγμές ήταν αυτές. Ήταν κυριακάτικο νομίζω αυτό το show. Ήταν δύο εβδομάδες. Πώς έρεσε, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι αυτό πάντως. Πολύ ωραίο, συγκινήθηκα τώρα. Ναι, μα είναι συγκίνηση. Αυτό που λες για την παράδοση. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια παράδοση. Αυτό, είναι, αυτό είναι το πανεπιστήμιο. Η οποία όμως χάθηκε. Χάθηκε δυστυχώς. Αλλά ήταν πανεπιστήμιο ζωής για όσους μπορέσαμε να το κάνουμε. Κοίταξε, κάνουν τώρα προσπάθειες στη mainstream TV. Δηλαδή αυτά τα. Ναι, ναι. Αν δεν το κάνεις αυτό, όπως τότε δεν γίνεται. Αλλά δεν το έχουν. Είναι... Και επίσης, για να είσαι cult hero πρέπει να είσαι cult hero. Ναι. Και πρέπει να το κάνεις αυτό μετά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπερδεύουμε και να βάζουμε για παράδειγμα στην ίδια κατηγορία το ερωτοδικείο ή το αυτόφορο ή ακόμα το Yusurum με εκπομπές τύπου ρε παιδί μου Σία Λιαροπούλου και τέτοια. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά. Η Ρωσιλία. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Η Ρωσιλία. Εντάξει, ανευλαβείς ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε για ανευλαβή. Απλά σεβασμός. Εντάξει. Έχει διδάξει. Ο άνθρωπος το λέει επειδή ζητάτε εδώ πέρα ή. Πώς το λένε, ζητάτε ή. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πρόσωπο τώρα σοβαρά. Ποιος? Έχει κάνει φοβερή δουλειά στο Joyce. Ο Ανευλαβής. Έχει κάνει υποδειγματικές μεταφράσεις στα έργα του Τζόις, τα οποία είναι από μόνα τους μια σπαζοκεφαλιά για οποιοδήποτε. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Και ο γιατρός Ανευλαβής έχει κάνει μεταφράσεις. Γιατρός, δηλαδή, πού βρέθηκε να κάνει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Μπορεί κάποιος ανάγνωστος, φιλομαθής και φιλόλογος να. Αλλά είναι οι καλύτερες μεταφράσεις του Τζόις στα ελληνικά, όλα του τα έργα. Έχουν γίνει από κάποιον Ανευλαβή. Ναι, ναι. Τα οποία είναι τρομακτική δουλειά. Τρομακτική, γιατί έχει και υπομνηματισμό από κάτω, δηλαδή είναι άλλο. Άλλο ένα Οδυσσέα δηλαδή. Αυτό να σου πω, μη λες τα έργα του Τζόις και μόνο Οδύσσεα να έχει κάνει. Λες εντάξει, παιδιά, έκλεισε. Ευχαριστώ. Πάω να πάρω τα συντάξιμά μου, α πούμε, και τελείωσε. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται κι άλλο έργο του Τζόις. Τι να σου πω. Δεν χρειάζεται και δεύτερο. Δηλαδή, sorry κιόλα. Τι κάνει, δεν βρίσκει τώρα, εσύ έχει πήξει, έτσι. Δεν βρίσκει Φουσέκη τώρα το δικαίωμα. Γι' αυτό ρε εσύ. Δεν το βρίσκω ρε εσύ. Ψάχνω. Μα μου λέτε ότι ήταν και τακτικό ρε εσύ. Είναι μα δεν ήταν μια φορά, όχι. Ήταν στη μεταλλεοτσάκου εποχή. Μπε στο δικηγορικό σύλλογο τη Αθήνα. Μα το θέμα να βρούμε το βίντεο με τον Φουσέκη. Αλλιώ δεν ξέρω. Από κάπου φύλεις. Πρέπει να ξεκινήσει. Τέλο πάντων. Μήπω ήταν ξέρω εγώ τύπου 2-3 εκπομπέ. Όχι, ήταν σταθερό. Και τι συζητάγανε τι φάρσε του. Παιδι μου γινόταν δίκη. Ήταν στη μεταλλεοτσάπου εποχή, ρε παιδί μου, ο Φουσέκης. Ναι. Είναι το ίδιο πρόσωπο, μας επιβεβαίνει κάποιος, ο οποίος μετέφρασε και την αγρύπνια του Φίνεγκαν πριν από 3 χρόνια. Αυτό. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι εκπληκτική δουλειά. Χωρίς καμία πλάκα, είναι εκπληκτική. Άρα ο Ανευλαβής είναι περισσότεροι του ενός άνθρωποι, λοιπόν. Καθώς φαίνεται. Κοίτα, οι γιατροί το έχουν αυτό, δηλαδή έχουν και μια άλλη πλευρά, όταν την έχουν κάποιοι από αυτούς, η οποία είναι εξίσου ισχυρή με το. Ο Τριβιζάς, για παράδειγμα, που είναι εγκληματολόγος και παραμυθάς. Ναι. Καμία σχέση με την ιατρική.
Ναι, όχι, θέλω να σου πω, παιδί μου, κάποιος, ναι, αν που κάνει τέτοια δύο... περίπτωση όμως, που κάνει δύο πράγματα εξίσου καλά. Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα ψάχνουμε τον Πατοφουζή, γιατί δεν θα τον βρούμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί μου έχει διαφύγει. Με αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σου πω. Θα έπρεπε. Που δεν έχω. Ενέρεση. Ο φίλης. Ίσως γιατί έχω κολλήσει. Εμένα πάντα με το που πέφτει η λέξη ερωτοδική στο τραπέζι, εγώ καταρχήν θυμάμαι το Διονυσάκη, είναι η αλήθεια. Δηλαδή ήταν η δική μου προσωπική αδυναμία. Ο Διονυσάκης ο έφηβος. Και ίσως ο Διονυσάκης να έχει καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, οκ. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Σου ξέφυγε αυτό, εντάξει. Ναι, ενδεχομένως. Λοιπόν, εντάξει, πιστεύω ότι ο Κώστας Μαϊμάκης, επειδή είναι στην πραγματικότητα καλός τυμβορύχος του YouTube, πιστεύω ότι θα το βρει σε κάποια φάση. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, εάν υπάρχουν τόσα βίντεο από εκείνη την εποχή και δεν υπάρχει του Φουσέκη, δεν γίνεται να μην υπάρχει αφιλή με το Φουσέκη, να υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Ίσως και να μην υπάρχει του Φουσέκη. Είναι μέσα σε κάποιο άλλο, να μην τον έχει ταγκάρει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα το βρούμε κάπου. Αλλά κοίτα, η ιστορία έχει γράψει το όνομά του. Έτσι. Ναι, οπωσδήποτε το έχει γράψει. Και καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Ζεγέρη, όπως καταλάβατε από όλη αυτή τη μακροσχελή εισαγωγή, έχουμε μαζευτεί εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για Φόρμουλα 1. Έτσι, ή τόσο και για Φόρμουλα 1. Ανάμεσα στο τεπάκι, ή μπορεί και να μην μιλήσουμε για Φόρμουλα 1 σε τελική ανάλυση. Δεν έχει και τόση, δεν έχει και τόση πολύ σημασία. Μπορεί να πούμε 2-3 βασικά πράγματα και να συζητήσουμε τα άλλα πιο ενδιαφέροντα θέματα ενδεχομένως. Λοιπόν, και αυτό να κάνουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα ρωτώντας το εξής. Να πούμε καταρχάς ποιος είναι ο Βασίλης Τσακύρου, αυτοί που δεν είναι παλιοί. Το ακούμε εδώ πέρα 2 φορές το χρόνο δηλαδή. Εντάξει, όχι, πρέπει να πούμε, είναι σωστό να το κάνουμε. Εδώ συγγενής σου έρχεται 2 φορές το χρόνο και δυσκολεύεσαι πια να το θυμηθείς. Εμένα τώρα θα με θυμάται ο κόσμος. Εκτός αν είσαι πιτσιρικάς και χαρτζηλικών, οπότε τον θυμάσαι μια χαρά. Θυμάσαι αυτά που σου δίνει, όχι τον ίδιο. Ναι. Θυμάσαι αυτό και κυρίως δεν θυμάσαι το φίλι με το μουστάκι, γιατί αυτό θες να το ξεχάσεις πάντα. Και την τσιγαρίλα που είχε ακουμπήσει εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης Τσακύρογλου είναι εξέχον μέλος της μικρής δημοσιογραφικής παροικίας, θα λέγαμε, εν Ελλάδη, των πολυσχηδών και πολυτάλαντων ανθρώπων και γραφιάδων. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν έγραφε, κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να ζει, κάποιος άλλος θα έλεγε ότι θα έκανε πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δημοσιογραφία επί σειρά ετών σε σειρά ετύπων. Όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιήσω τη λέξη σειρά 2 φορές, διότι βαριέμαι να σας πω και βαριέται να πει και ο ίδιος προφανώς τα έντυπα. Έτσι και όλα αυτά, όχι ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία. Φαντάζομαι όσοι ασχολείστε με όλη αυτή τη σειρά των εντύπων, γνωρίζετε, έχετε διαβάσει κείμενα του Βασίλη Τσακύρογλου, συνεντεύξεις του Βασίλη Τσακύρογλου, διάφορα άλλα πράγματα του Βασίλη Τσακύρογλου, αλλά τον έχετε δει στο Traction, ενδεχομένως που είστε πιο, ξέρω εγώ, τηλεοπτικοί, κουλουπού, αλλά πέρα, εν πάση περιπτώσει, και πάνω, πέρα μάλλον, όχι πάνω, πέρα από όλα αυτά, ο Βασίλης είναι συγγραφέας του δίτομου έργου Ayrton Senna Αντέους, ενός πονήματος 1000 σελίδων σε 2 αντιστοίχως ογκώδεις τόμους, όπως φαντάζεστε, το οποίο κατά πολλούς, κυρίως κατά αυτούς που ασχολούνται επισταμένως με τον Ayrton Senna, είναι πιθανώς και η πληρέστερη προσέγγιση, ας πούμε, στη ζωή και το έργο, στη ζωή και την ψυχολογία, στο βάθος της καρδιάς αλλά και την καριέρα του Ayrton Senna, εν πάση περιπτώσει κάτι από όλα αυτά, τα οποία 2 αυτά πονήματα ακολουθήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα από ένα τρίτο βιβλίο, αν έχετε το Θεό. Όταν σου έκανα πλάκα και σου λέγατε πότε καλό με το τρίτο και γέλαγες. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε μετά. Δεν σε χάλασε που κάνεις και το τρίτο τελικά. Το είχα στο βάθος του μυαλού. Ναι. Λοιπόν. Ούτε σε να σε χάλασε. Καθόλου δεν με χάλασε. Ούτε δικαιώθηκες κιόλας. Δεν σε χάλασε που σε ευχήθηκα και 4ο και 5ο. Μην το κάνεις αυτό, σου παρακαλώ. Είμαι και σαββατογεννημένος. Λοιπόν, ακολούθησε από ένα τρίτο βιβλίο με τίτλο Σένα το πνεύμα της ταχύτητας. Το οποίο είναι. Ασχολείται με αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του. Μην ζητάτε να σου πω παραπάνω. Ασχολείται με αυτό το πράγμα ακριβώς. Ναι, υπάρχουν και βιβλιοπολία στο κάτω. Ναι, στην τελική γραμμή υπάρχουν και βιβλιοπολία. Είναι υπάρχει το βιβλίο πουθενά. Ρώταγε κόσμο. Τα 2 πρώτα δεν υπάρχουν. Πουθενά. Δηλαδή μπορείς να βρεις ίσως το 2ο τόμο κάπου ξεχασμένο. Ναι. Ο πρώτος έχει εξαντληθεί προπολού. Ούτε εγώ δεν έχω. Το 3ο υπάρχει κανονικά. Υποτίθεται ότι θα γίνει και μια ανατύπωση τώρα. Για να ανεφοδιαστεί.
Γενικά υπάρχουν. Ναι. Α. Το δεύτερο δηλαδή το βρίσκεις πια τι, εννοείς τύπου σε... Όχι, εννοώ το δεύτερο τόμο του Αντέους, ναι. Μπορεί να υπάρχει κάπου ξεχασμένο. Σε κάποια βιβλιοπολία ή σε μοναστηράκι τύπου. Και σε μοναστηράκι. Αλλά το άλλο κυκλοφορεί κανονικά, δηλαδή το πνεύμα της ταχύτητας. Συγγνώμη τώρα, είναι ο δικηγόρος Τάσος Φουσέκης, τώρα αρχίζω και θυμάμαι, δεν είναι ο Φουσέκης αυτός. Δεν είναι αυτός ο Φουσέκης. Τώρα θυμάται ότι το είδα σε ένα. Είναι ο δικηγόρος Τάσος Φουσέκης. Δεν νομίζω ότι είναι ο Φουσέκης με τις φάρσεις αυτός. Όχι, δεν είναι ο Φουσέκης με τις φάρσεις. Ποιος Φουσέκης με τις φάρσεις. Μα τι σας ρωτάω τόση ώρα, συζητάνε για τις φάρσεις. Και μου λέτε όχι. Είπε κανένας για φάρσεις. Κανείς δεν είπε για φάρσεις. Άλλος Φουσέκης. Καταρχήν το Φουσέκη δεν τον ξέρουμε. Μα αυτό λέω, θα με τρελάνετε να πούμε. Ο δικηγόρος Φουσέκης. Το θυμάμαι το δικηγόρο. Ο δικηγόρος Φουσέκης. Ναι, το θυμάμαι το δικηγόρο Φουσέκη. Εμείς φταίμε που εσύ σκάλωσες. Εγώ φταίω, εγώ φταίω. Τα παιδάκια σου λένε ναι, δεν το θυμάμαι. Είναι σαν εκείνη την περιγραφή του το Θεοφιλόπουλου που είναι σε Μουντιάλ. Παίζει η Ολλανδία, δεν θυμάμαι με ποιον. Είναι ο Βαν Νίστελρόι έξω από την περιοχή. Του κάνει ένα αμυντικό ένα φάουλ που τον έχει πάρει και με τα δύο πόδια κανονικά τον έχει κάτω. Τον κλάδεψε. Ναι, ναι, λέω, δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Λέει ο Θεοφιλόπουλος, εντάξει, λέει, καλά έκανε και δεν σφύριξε ο διαιτητής. Βέβαια, λέει, θέατρο είναι. Περνάει λίγα δευτερόλεπτα. Δείχνει replay από κοντά τη φάση. Τον έχει χασαπώσει και με τα δύο πόδια. Και κάνει ο μεγάλεγος. Ναι, εντάξει, βέβαια, ηρωνικό ήταν το. Δεν ήταν τίποτα, έτσι. Τι να κάνουμε όμως με αυτούς τους διαιτητές. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Η πολιτική θα ήταν κάτι που θα. Ένα στίβος που θα έπρεπε να κοιτάξει σοβαρά. Ο μεγάλεγος. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω το έχει κοιτάξει σε τοπικό επίπεδο. Ναι, ναι. Το έχει, το έχει μελετήσει το τοπικό επίπεδο εκεί στο Ιόνιο. Το οποίο βρισκόταν, το έχει. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο ταλέντο χάθηκε. Το έχει μελετήσει, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό τη εισαγωγή, να μην χοροπηδάμε χαρούμενοι από κλαδί σε κλαδί. Ορίστε, ανταλλάσσω τον πρώτο τρόμο του Αντέους με το δεύτερο τόμο που το βρήκα κατά τύχη. Το πρώτο τρόμο, είπε. Ναι. Μαζί με το Σαρδάμ το ανταλλάσσει. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για κάποιου είναι τρόμο. Είναι τρόμο. Είναι τρόμο. 1200 σελίδε τώρα να όχι, δεν είναι, δεν παίζει. Όχι, δεν δέχεσαι. Μα δεν έχω, δεν έχω. Who can love. Τόσο σοβαρά δεν έχεις. Τον πρώτο τόμο ναι. Του. Έχω ένα δικό μου. Α, αυτό είναι. Δεν έχεις πριν, τελικά. Δεν έχεις, δεν έχεις. Έχεις ή δεν έχεις, ρε φίλε. Να ξέρω, ένα σπίτι σου να έρθω να το κλέψω. Αποκαλύφθηκε. Δεν έχεις. Έχω ένα ναι. Που είναι υπογεγραμμένο από τη μητέρα του Άιρτον, την αδερφή του και τον ανιψιό του. Εντάξει. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν θα το ανταλλάξω με κάτι. Τώρα συγγνώμη, πήγε στη Βραζιλία, στο υπέγραψε η Δόνα Νέιδε, στο υπέγραψε η Βιβιάνη και πήγε να στο υπογράψει και ο. Γιατί. Τι γιατί. Ο ανιψιός, ας πούμε. Μα ανέβησκα κι άλλους από το σόι του και δεν τους έβαζα κι αυτούς, δεν πειράζει. Ναι. Ξέρεις, είναι μεγάλος, έχει χώρο η σελίδα, γι' αυτό. Εντάξει. Όχι, ο Μπρούν είναι συμπαθέστατος. Και ως άνθρωπος. Ναι, εντάξει, δεν στρίβει όμως. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως είναι προς τιμή του ότι έτρεξε με το επώνυμο σένα, έτσι. Οπωσδήποτε. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε. Το Λάλη. Δεν είναι, προς τιμή του σένα που έλεγε ότι αν εγώ είμαι καλός, που να δείτε το μικρό. Εντάξει τώρα, έλεγε και αυτός καμιά σαχλάμαρα για το ανιψάκι. Είναι ίσως σένα όμως, ρε φίλε. Περιμένουμε να μας πει κάτι που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και εσύ. Και δεν το είχε καθόλου. Δηλαδή καθόλου έτσι για Φόρμουλα 1. Θα μου πεις, ναι, για Φόρμουλα 1. Αλλά όταν πραγματικά ήταν σαν να τον είχα απέναντί μου. Μοιάζουν πάρα πολύ από κοντά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είναι. Ανά. Σε πιάνει δηλαδή, εμένα μου είχαν κοπεί λίγο τα αγώνα. Λέω, τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με το Μακαρίτη, μιλάω. Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο κάπως. Είναι αυτό. Και η επιδερμίδα του, ξέρουν φακίδες και τέτοια. Μοιάζουν πάρα πολύ. Λάστα. Ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε μετά τις εισαγωγές και όλες τις προηγούμενες ανοησίες τις οποίες λέγαμε, για να μπορέσουμε πλέον καθαροί και ξεπλημμένοι στην κολυμβήθρα. Απερίσπαστοι. Και ξεπλημμένοι πλέον στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, να επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίωρο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή που μπορεί να διαρκέσει και μέχρι και 10-15 λεπτά πιστεύω για τη Φόρμουλα 1, πριν επιστρέψουμε σε πιο αγαπημένα θέματα. Κυρίες και κύριοι, πρώτη διαφημιστική διακοπή, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και εδώ είμαστε σε λίγο.
Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και επισήμω. Είστε εδώ στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα πάμε παρέα μέχρι τι 12. Παναγιώτη Ρήλο, ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Σταύρο Παναθήμη, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγή. 2,195,79, 2,834,5 τηλέφωνο για μετά τι 12 και μέχρι τα ξημερώματα. Για να έρθουν τα μηνύματά σα ω εμά, υπάρχουν εξή τρόποι μέσω κινητού τηλεφώνου. Γράφετε σούπερα, φαίνεται ένα διάστημα. Το μήνυμά σα αποστολή στο 19,400, 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά, sportfm.gr, πάνω δεξιά κλικάρετε και που λέει Radio Live, ακούστε μα ζωντανά. Ανοίγει ο Media Player μαζί του η σχετική φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε email στο rama05@yahoo.gr. Fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα τη εκπομπή και ακριβώ το ίδιο πράγμα σε Google Play Store ή App Store, αναλόγω αν έχετε Android ή iOS, για να κατεβάσετε το application τη εκπομπή, το Fight Club application, το οποίο είναι τσαμπέ, το οποίο είναι, δεν έχει διαφημίσει γενικώ, τρέχει μια χαρά και εκτό όλων των υπολείπων, χρήσιμων κομβίων, θα βρείτε και ένα το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να ακούσετε τις 10 τελευταίες εκπομπές ανά πάσα στιγμή, είτε online είτε και offline. Βασίλης Τσακύρογλου, καλεσμένος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, και να πούμε τι έχουμε, μας στέλνετε και πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και για τη Φόρμουλα 1 και για το Σένα, βλέπω εδώ, τα οποία θα τα συζητήσουμε, αφού κάνουμε μια όχι και ιδιαίτερα μακροσκελή, νομίζω, κουβέντα για το φετινό πρωτάθλημα. Να την κλείσουμε πολύ πολύ γρήγορα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη συγκίνηση. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως κάποιος θα έλεγε ότι το τελευταίο Grand Prix συνόψησε για τη χρονιά, ας πούμε, το πιο βαρετό Grand Prix στην ιστορία των Grand Prix, τέλος πάντων κοντά, εν πάση περιπτώσει. Όχι, εντάξει. Υπήρχαν κάποιες καλές στιγμές, δύο-τρεις καλοί αγώνες, δηλαδή, που δεν κοιμόσουν από τα πρώτα πέντε λεπτά. Όχι, το Abu Dhabi είναι έσχος. Έτσι κι αλλιώς. Το συζητάγαμε και μετά στο live που έλεγε ο Χάμιλτον κάτι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτή την πίστα. Ναι. Να αλλάξουν κάτι γιατί δεν γίνεται δουλειά. Ιδιαίτερα αυτά τα θυμάται όταν δεν κερδίζει. Αλλά όχι, εντάξει. Όντως είναι ένα τελείως τεχνητό πράγμα αυτό. Εμένα με ενοχλούν γενικότερα οι χώροι διαφυγής που είναι στρωμένοι με αυτό το άστρο τέρφ, ας πούμε, που είναι άσφαλτος ακόμα πιο μεγάλης. Άστρο τέρφ, τι είπες τώρα, αυτό το χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στα πρώτα γήπεδα ποδοσφαίρου τους, νομίζω, το άστρο τέρφ. Συγγνώμη, ναι, συνέχισε. Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά, νομίζω. Είχες κάνει το ίδιο σχόλιο. Εντάξει, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, ξεχνάμε τι λέμε. Μικρό παιδί, ξέρεις, γιατί δεν υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα το πληρώσει ακριβά όταν κάνει έβγα. Δηλαδή, όταν φύγει από την πίστα, δεν τρέχει τίποτα. Άρα, τι θέλουμε, να υπάρχει ο κίνδυνος και να βλέπουμε, ας πούμε, να πετσοκόβονται? Όχι, ενώ βέβαια. Ποιο είναι το θέμα μας? Όχι, βέβαια. Να υπάρχει ικανός χώρος διαφυγής ώστε να είναι ασφαλές, αλλά μην είναι και δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ότι έχει κάποιο κόστος όταν φύγει εκτός πίστας. Ήταν όλο ίσωμα είναι. Ναι. Και τώρα έχει, αλλά έχει βάση ποινών. Δηλαδή, ότι πρέπει να δώσει πίσω τη θέση εάν κέρδισε κάτι. Ναι. Αλλά το αυτοκίνητο δεν παθαίνει κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, πιο δομικό. Δεν ξέρω για το Γιάννη, ας πούμε, τον Παναγιώτη και τους φίλους που ακούνε. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που παλιά έβλεπα φόρμουλα φανατικά. Όχι μόνο φόρμουλα στην περίοδο, ξέρω εγώ, του Σένα ή του Σουμάχερ και πιο μετά. Τα τελευταία χρόνια δεν παρακολουθώ πια φόρμουλα. Πολύ σπάνια να κάτσω, δηλαδή, και να πετύχω αγώνα, πολύ σπάνια να κάτσω να δω λίγο εκεί. Για ποιο λόγο γίνει αυτό? Γιατί προφανώς δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πια δεν την παλεύουν με τη φόρμουλα, δεν ψήνονται, δεν γουστάρουν, δεν τη βρίσκουν ή ό,τι άλλο θέλει να πει. Τι φταίει αυτό το πράγμα? Είναι έλλειψη προσωπικότητων? Τι ακριβώς? Και δεν ξέρω, και συγγνώμη, συμπληρώνω το ερώτημα, γιατί μπορεί να ψεφώ ότι, ρε παιδί μου, μεγαλώνει, είδε, περιορίζει το κίνδυνο. Ξενερώνει. Και το ερώτημα. Δεν είναι το θέμα ο κίνδυνο να περιορίζεται, να του βλέπει να βλέπει αυτοκίνητα να πετάγονται και να συντρίβονται. Δεν είναι το θέμα ότι περιορίζεται ο κίνδυνο. Τι είναι αυτό που μα θέλει, δηλαδή. Δηλαδή, μου ότι έφυγε το excitement που λένε και στο χωριό μου, α πούμε, το μεγάλο. Αλλά εγώ συμπληρώνω το ερώτημα λέγοντα, τα στοιχεία δείχνουν ότι και ο πιτσιρικότερο κόσμο την έχει παρατήσει τη Φόρμουλα 1 ή όχι? Δεν ξέρω ηλικιακά, αλλά υπάρχει ένα μείον 30% που μετράνε σε τηλεθέαση. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο. Ναι, προφανώς και είναι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές από αυτές, ιδιαίτερα τις μεγάλες, τις μεγαθυριακές πίστες τύπου Κίνα και τέτοια, καλύπτουν ολόκληρα κομμάτια από τις εξέδρες για να μην φαίνεται ότι είναι το απόλυτο κενό. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι έχουμε τον Κινέζο Μπιρσίμ, ο Κινέζος Τάσος Μπιρσίμ. Ακριβώς. Φροντίζει εκεί να φαίνεται γεμάτες οι εξεδρές. Ο Τσουμπίρσιμ. Το κουκουλώνει το θέμα, γιατί δεν κολακεύει την επένδυση. Άρα, έχεις κάνει μόνο και στην Κίνα. Μόνο εσύ. Κοίτα, ένα πράγμα είναι
υποκειμενικό ότι θεωρούμε πάντα ότι ο κόσμος είμαστε εμείς. Άρα, εφόσον εμείς ξενερώσαμε τη Φόρμουλα 1, πρέπει να έχει ξενερώσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ισχύει. Δεν είμαστε εμείς, αλλά παλιά σε μια παρέα, ξέρω εγώ, διαφόρων ανθρώπων που συναντούσες, θα έκανες μια κουβέντα για Φόρμουλα 1 μεταξύ όλων των υπολείπων. Ναι. Ή αν πετύχαινες κάτι στην τηλεόραση, θα καθόσουν να δεις, θα έλεγες κάτι. Πλέον, από το δικό μου τουλάχιστον φιλικό κοινωνικό περίγυρο, δεν ξέρω κάποιο που να ασχολείται φανατικά. Δεν ξέρω αν ασχολείται με το MotoGP ακόμα. Αλλά άνθρωπο που να φανατικά να κάθεται να βλέπει Φόρμουλα 1, εγώ δεν ξέρω κάποιον. Εξώ από σένα. Ναι. Και εγώ είναι αυτό που λέγατε μάλλον στην αρχή, παράδοση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να ασχολείται με τη Φόρμουλα 1. Ναι. Όχι όμως φανατικά. Δεν με λαμαρινάσει οτιδήποτε. Μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, μου άρεσαν οι φάτσες σαν τον Λάουντα, σαν τον Βιλνέβ, σαν τον Σένα προφανώς. Αλλά και τον Πικέ, τον Μάνσελ. Δηλαδή, από τις φάτσες τωρινές. Από τις φάτσες τις τωρινές, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το Verstappen και οδηγικά, δηλαδή πρέπει να είναι τρομακτική η ποσότητα ταλέντου που έχει πέσει σε αυτό το μπιτσιρικά. Και το ιστορικό του ως θα λέει κανείς σαν προϊόν ευγονικής, δηλαδή ότι το ίδιο λέγαμε και για το Χάμιλτον βέβαια και ήταν λίγο διαφορετικά γιατί ο πατέρας του Χάμιλτον δεν ήταν ο ίδιος αγωνιζόμενος, απλά ήταν ο μέντορας. Σωστό, και τον, αλλά λέγαμε ότι έχτισε τα πάντα, το λέγαμε βλέποντας τη διαδικασία με την οποία πέρασε ο Χάμιλτον, ας πούμε, για να... υπήρχαν πάλι θεωρίες ότι του έχουν φυτέψει κάτι τσιπάκια στον ελίμα. Μπορεί και εν μέρει αυτά να ισχύουν. Δηλαδή να υπάρχει ένας τρόπος να προγραμματίσει τα μη. Ότι γίνεται αυθόρμητα στον. Δηλαδή το παρασυμπαθητικό πράγμα, στο πούμε. Λέγανε για την παρεγκεφαλίδα, ότι με ειδικές μεθόδους μπορεί να παρέμβει σε αυτά στις κινήσεις που κάνει ενστικτοδός. Και ότι τέτοιες μέθοδοι είχαν εφαρμοστεί στο mentoring, ας πούμε, του Χάμιλτον. Στην πράξη δεν είναι πολύ αποδείχτηκε, γιατί μετά από την πρώτη του εκπληκτική σεζόν άρχισε να πελαγοδρομεί σε πολλά πράγματα. Από άχανα στο τσιπ. Ναι. Οπότε μάλλον του κάνανε update. Ναι. Έτσι. Και τέλος πάντων τώρα έχει 4 πρωταθλήματα. Μήπως είχε Internet Explorer για να ανοίξει το τσιπ και καθυστέρησε κανένα χρόνο να ανοίξει. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα με αυτές τις εταιρείες, με τον πόλεμο δεν μπορώ να. Το ερώτημα. Το ερώτημα για να μην χάσουμε το. Είναι γενικώς ότι είναι βαρετό το πράγμα. Ναι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Και μου φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες. Αντίθετα όμως, βλέπεις ότι όταν πέφτουν πίσω μεγάλοι, δηλαδή ισχυροί συνδυασμοί, που το λέμε, δηλαδή οδηγός αυτοκίνητο, για κάποιο λόγο ξεκινά από πολύ πίσω και αρχίζει και προσπερνάει, κάτι γίνεται. Υπάρχει. Όπως και όταν είναι απρόβλεπτες συνθήκες. Δηλαδή βρέχει, στεγνώνει, αλλάζουν ελάστιχα, ξέρω εγώ τι, κάτι γίνεται. Προφανώς. Όλα αυτά τα έχουν. Εννοείται ότι δεν τα σκεφτόμαστε πρώτα εμείς και δεν προβληματίζουν μόνο εμάς. Αλλά δεν έχουν. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι θα γυρίζαν ανάποδα τη σειρά εκκίνησης και θα γινόταν αυτό, αλλά δεν το τολμήσανε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι είναι βαρετό. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν πολλές προσπεράσεις, δεν υπάρχουν εναλλαγές, δηλαδή υποκανονικές συνθήκες. Μόνο ότι φέτος είδαμε κανένα δύο Grand Prix όπου πλακώθηκαν. Έγινε κόντρα κανονική ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Κανά δυο. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι ποτέ η Φόρμουλα 1 δεν ήταν από τον πρώτο γύρο μέχρι τον τελευταίο ένα συναρπαστικό θέμα. Όχι. Είχε όμως στιγμές σε κάθε αγώνα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή πέρναγε ένας αγώνας που δεν είχε τίποτα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έλεγες Μόντε Κάρλο. Ναι, πολύ, δεν έχει προσπεράσματα, ξέρεις, έχει όλη αυτή τη δυσκολία, ας πούμε, που αν δεν γίνει κάτι συντακτικό, μπορεί να κρυθεί, ας πούμε, από τον Best Vies στα Pits. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες, πλην του Μονακό, που το θυμάμαι ότι ήταν ένας αγώνας που απλά χάζευες εκεί γιατί είχε κάτι ωραίο σαν διαδρομή, είχαν κάτι, ρε παιδί μου. Μα στην εκκίνηση, μα σε ένα προσπέρασμα, μα κάποιος που έκανε τετακέ. Κάτι είχε. Και κυρίως εσύ, σε παλαιότερα χρόνια, ειδικά τότε που είχαν ακόμα τους τουρμπίσιους, τέλος πάντων, τους. Τους και τώρα τούρμπο είναι. Ναι, θέλω να καταλάβω. Είναι ο προ 25 έδεια. Έβλεπες μια αματερίλα στην οθόνη τέτοια που έχει τώρα, ή κάποιος θα βγει, δηλαδή που άμα έχουν προσπαθήσει, κάποιος θα βγει, κάποιος θα κάνει. Και γινότανε, την έκανε.
Κοίτα, έχει να κάνει με τη δόμηση του προγράμματος, δηλαδή το πώς είναι διαρθρωμένοι οι αγώνες. Έχει να κάνει με τις πίστες, έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα, έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Όλα αυτά μαζί, το καθένα μειώνουν ή προσθέτουν κάτι. Δηλαδή οι πίστες είναι υπερβολικά ασφαλείς. Αυτό δεν το λέω ότι πρέπει να γίνεται μακελιό, αλλά παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω, δηλαδή ρισκάρεις και το κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό ναι. Βγαίνει. Εγώ αυτό που έχω καταλήξει έτσι, γιατί όσο το έχω σκεφτεί το θέμα, είναι ότι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ασφαλείς πίστες ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, μέρη τα οποία δεν φανταζόμαστε ποτέ θα γίνονται αγώνες Φόρμουλα 1 κτλ, κτλ, είναι θέμα έλλειψης προσωπικότητων. Δεν υπάρχει μια προσωπικότητα με τον οποίο, να το πω απλά, να τον θαυμάζεις εντός και εκτός αγώνων, να είναι μια προσωπικότητα λίγο σκοτεινή, ένας τύπος λίγο μανούρας, ένας τύπος χαρισματικός, ένας κάτι ρε παιδί μου. Τι είναι, ζούμε τύπους Μοντόγια δηλαδή. Τύπου οτιδήποτε θες να πεις. Τους χτυπάει δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, επειδή κατά τύχη το χτύψαμε την κάμερα. Τι είναι. Οτιδήποτε, τύπου Σένα, ο οποίος ήταν σκοτεινός πάντα. Ήταν ένας τύπος κλεισμένος στο καβούκι του, ο οποίος είχε πράγμα να ασχοληθείς. Δεν έχουν αυτοί. Είναι τέλειοι οδηγοί τέλος πάντων. Είναι οδηγοί από την κορυφή μέχρι τα νύχια και τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν έχεις κάτι παρά έξω να ασχοληθείς μαζί τους. Και νομίζω ότι για να μπορέσεις λίγο να ταυτιστείς, να θαυμάσεις οτιδήποτε σε όλα τα αθλήματα, πρέπει να έχει και λίγο ντεσού ιστορία. Και πρέπει να έχει και κόντρα μεταξύ σύγκρουση προσωπικότητων. Αλλά δηλαδή, να έχει ντεσού η προσωπικότητα του ανθρώπου που δεν θα ταυτιστείς. Δες, ας πούμε, που ανέφερε στα MotoGP, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, αν τυχαίνει. Λίγο, πολύ λίγο. Το θέαμα εκεί πέρα είναι από τον πρώτο γύρο μέχρι τον τελευταίο. Είναι η φύση του αθλήματος αυτή. Είναι τρομακτικό, γιατί εκεί υπάρχει και σωματική επαφή. Ναι. Επίσης υπάρχουν ακόμα, ότι είναι τρομακτικά επαγγελματικό και εννοείται στημένο σαν showbiz και τέτοια. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει η ιερή αγελάδα, το ιερό τέρας που λέγεται Βαλεντίνο Ρώση, και εξακολουθεί ακόμα να πλακώνεται με τους γιους του. Ναι. Και πλακώνεται όμως τα ίσια. Δεν κερδίζει πια όσο κέρδιζε. Ναι, okay. Και δεν διεκδικεί πρωτάθλημα, αλλά παίζει. Αυτό από μόνο του. Ο Ρώση από μόνος του είναι ένα φαινόμενο. Και ταυτίζει το κόσμο με το Ρώση. Δηλαδή, ο γιατρός είναι ένα πράγμα που λες, MotoGP είναι ο Ρώση, αδερφέ. Ναι. Βλέπεις ότι ακόμα και εκεί που είναι σούπερ επαγγελματικό, η προσωπικότητα κάνει τη διαφορά. Ναι. Οπότε συμφωνώ σε αυτό. Αλλά είναι πολλά μαζί. Δηλαδή, ας πούμε, η επικινδυνότητα των MotoGP είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι ειδοποιός διαφορά, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Επιμένω σε αυτό, διότι όταν έχεις κλινικά τελείως απολύτως προστατευμένα περιβάλλοντα στα οποία τρέχουν, δεν λέει, κάτι έχει χαθεί. Ναι. Ναι. Θέλω να πω, για το φετινό Grand Prix, εγώ μόνο ένα ερώτημα έχω στο κεφάλι μου. Είναι το εξής. Γιατί, καλά έχει γίνει και άλλες χρονιές αυτό, γιατί αυτό που στην αρχή ελπίζαμε, όπως έχουμε ελπίσει και πολλά άλλα χρόνια, ότι θα εξελιχθεί σε μια πολύ ωραία κόντρα μεταξύ δύο ομάδων και τεσσάρων οδηγών, ήταν μια μανέστρα η οποία χάλασε πάρα πολύ γρήγορα. Χάλασε πολύ γρήγορα. Όχι, κράτησε λίγο. Δηλαδή, μέχρι που τα έκανε θάλασσα η Φεράρι από μόνη της, αλλά ούτως ή άλλως ήταν παράλληλα ανέβαινε τρομακτικά η Mercedes, που ούτως ή άλλως αυτό θα έκανε. Εσύ που σκέφτεσαι, ρε φίλε, λες, τα φτιάξανε να είναι η Φεράρι στην αρχή για να έρθουν οι άλλοι μετά να τους προσπεράσουν. Πώς έγινε έτσι, ρε φίλε, πώς γίνεται? Ωραία. Είναι slow starters. Ωραία. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ακόμα και σε αυτό που συζητάμε, μια λεπτομέρεια που για μένα κάνει διαφορά. Όταν υπήρχαν δύο κατασκευαστές ελαστικών, είχε και έναν τζόγο ποιος διαλέγει ποιο, ποιος έκανε την καλή επιλογή, και αν η μία εταιρεία δίνει καλά ελαστικά και τη άλλη δεν είναι τόσο καλά, και τα βρόχινα τη μία είναι καλά και τα στεγνά τη άλλη είναι καλύτερα και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, μπορώ να επιβεβαιώσω, ο Βασίλης, νομίζω πάντως ότι και τότε υπήρχε η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, πήγαιναν με τη μία εταιρεία. Δεν ήταν τύπου 10, 10 και 10, ήταν τύπου 16 περίοδος, και 4. Υπήρχε περίοδο που ήταν πιο μοιρασμένα τα πράγματα, θυμάμαι εγώ, με τα τέτοια. Δεν ήταν, και κάποια στιγμή έγινε μετά σχεδόν μονοπόλιο και κάποια στιγμή έγινε εντελώς μονοπόλιο. Στην περίοδο που υπήρχαν δύο κατασκευαστές ελαστικών, ακόμα και εκεί είχαν τη διαφορά. Δηλαδή, μπεφαφιαζόσουν και έλεγε, τη τάδε είναι καλά και γι' αυτό ο άλλο έχασε γιατί του σκίστηκε τα λάστιχα. Δεν μπεφαφιαζόντουσαν στην ίδια ομάδα οι οδηγοί για τα λάστιχα, έτσι. Ότι δίνεται σε αυτόν τα καλά και εμένα μου φέρνετε άλλες παρτίδες που είναι σάπιες. Ναι. Το ξέρω για την περίπτωση του Σένα, το θυμάμαι. Ας πούμε ότι είχε τέτοια θέματα γενικότερα. Ή ο Πρόστ είχε θέματα, δεν θυμάμαι ποιος είχε τα θέματα.
Όμως ήταν αναγκαστικά όταν είναι δύο οδηγοί στην ίδια ομάδα, τα ίδια εταιρεία ήταν. Απλά, ας πούμε, τα τελευταία πρωταθλήματα του Αλόνσο, όποιος τα θυμάται, ήταν με Μεσλέν. Δηλαδή ήταν. Και ίσως και γι' αυτό είχε πέσει τότε η Φεράρι. Όντως είναι ένα ζήτημα τα ελαστικά, αλλά έστω ότι είναι όλοι επίσης. Εγώ το λέω από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι πάντα θες να ταυτίζεσαι, να κοντράρεσαι, να ψάχνεις το παρασκήνιο. Ναι. Δηλαδή λείπει αυτό το πράγμα, ναι, από τη φορά. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζαν και οι τέσσερις. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Καλά, ναι, εντάξει, δηλαδή θα παίζαν οι δύο. Okay, ναι. Όμως υπήρξε μια στιγμή που λες, κοίτα να δεις τι γίνεται. Που έδωσε πίσω ο Χάμιλτον τη θέση που είχε πάρει από τον Μπότας. Να. Είχε πει ότι επειδή είναι αργός μπροστά μου, πείτε του να κάνει πέρα, να περάσω, και αν δεν είμαι εγώ γρήγορος, δεν φτάσω τους, θα του δώσω πίσω τη θέση. Και έγινε αυτό. Το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δηλαδή συνήθως αυτός που είναι ο νούμερο ένα πιλότος γράφει στα παλιά του παπούτσια τα πάντα, να, και πηγαίνει αυτός για την νίκη. Σου λέει, ο άλλος είναι δούλος. Άλλο ξενέρω το πράγμα τώρα. Αυτό που τα μιλάνε μέσα και τα συνεννούνται και τέτοια. Εντάξει. Εντάξει, αυτό υπάρχει πάντα, ο νούμερο ένα και ο νούμερο δύο. Άλλο λέω, που τα μιλάνε την ώρα του αγώνα. Α, ναι. Κάνε αυτό. Τι είναι, για, υπήρχε για... παλιά αυτό το πράγμα να μιλάνε με τον οδηγό η ομάδα. Υπάρχει από πολύ παλιά. Υπάρχει από πολύ παλιά. Έχει ως ένα τώρα ενδοεπικοινωνία να μιλάει με την ομάδα. Του βγάζανε το καρτελάκι, το καπελάκι στο δρόμο και του λέγανε τι και πώς. Δεν ήταν. Άστο να περάσει και μετά παίρνα εσύ και να σου πω, ετοιμάσου να μπει σε λίγο. Τίποτα. Πήγε με κορδόνια τα λάστιχα και αν ένιωθε να μπει στα πίτ, του βγάζανε. Μπε γρήγορα μέσα. Πα κορδόνια. Έχει φτάσει τη ζάντα. Δεν βλέπει, πετάει σπίθε. Τώρα του λένε σε πέντε γύρους ετοιμάσου να μπεις. Λέω άλλος, εντάξει, βεβαίως, μπορεί να πω και σε τέσσερις γιατί θέλω να πάω λίγο φέτα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς να γίνει, ας πούμε. Άμα είναι, πάρε και ένα τηλεκοντρόλ και χειρίζει το από τα πίτσα. Γιατί αντίστοιχα σε ξενερώνουν εκεί που κυνηγά τον άλλο, σου λέει δεν είσαι τόσο γρήγορο. Τι λέει, βέβαια. Άσε με λάμπο τον εγώ, άσε με λάμπο. Πηγαίνω η γουρά, κάτσε τον πιέσω. Προφυλακτήρα. Πάντως αυτό έχει πολύ πλάκα, γιατί τώρα πια το site το f1.com κάνει best of από τα Team Radios και γελάς πάρα πολύ, γιατί αμολάνε πολλά μαργαριτάρια. Ιδιαίτερα ο Αλόνσο που βαριέται, χώνει. Ο Αλόνσο θα τελειώσει τώρα έτσι την καριέρα του, πιστεύεις. Ναι, ναι. Τι να κάνω, έπαιξε και έχασε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Αυτές είναι οι μαντεψιές. Έφυγε από τη Φεράρι όταν ανέβαινε, πήγε στη Μακλάρεν όταν ετοιμαζόταν για το μακροβούτι. Τυχερός. Ναι, εντάξει. Τυχερός. Και αυτός τυχερός. Εντάξει. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και. Εντάξει. Κι άλλοι το έχουν κάνει αυτό. Κι άλλοι το έχουν κάνει. Αυτά τα άσχημα πράγματα είναι αλήθεια. Συμβαίνουν. Okay. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για το φετινό? Γιατί θέλω να το κλείσουμε για να πάμε σε μη. Βλέπω ότι ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμος και θέλω να πιάσουμε από την κουβέντα. Είχε πάρα πολλές μάχες, έτσι, αψιμαχίες τέλος πάντων, στις πίσω ομάδες. Δηλαδή, κάτι Force India, κάτι τέτοια. Εγώ αυτές παρακολουθούσα. Και πλακωνούσαν και μεταξύ τους. Τα σπάγανε μόνοι τους. Αυτά τα γελία ροζ αυτοκινητάκια, ας πούμε. Είχαν πολύ πλάκα. Και γινόντουσαν πολλά τέτοια. Δηλαδή, πολλές ομάδες εκεί στο Φίρδιν Μίγδιν, στη έχουμε pay drivers πλέον. Πάντα έχουμε pay drivers. Έχουν ένα εικόνισμα του Σάτο πάνω από το κρεβάτι τους να κάνουν το σαφέλος και να λένε αν δεν υπήρχες εσύ, εμείς δεν θα οδηγούσαμε ούτε συγκρουόμενο. Ναι, οδηγούν και τα κάνουν συγκρουόμενο. Ωραία, ωραία. Εντάξει, και μια μικρή συγκίνηση για τον Φελίπε Μάσα, μπορείς να δώσεις τη δεύτερη αοριστική. Άσε με, μωρέ, τώρα με τον Φελίπε Μάσα, εντάξει. Έλα, μωρέ, εντάξει, μια μικρή συγκίνηση, δεν είπα μια μεγάλη συγκίνηση. Εντάξει, η Βραζιλιάνιο είναι εξορισμού drama queens, ας πούμε, ναι, και το κάνουν καλά αυτό, και τους αγαπάμε, και, αλλά άσε μας, ρε Μάσα τώρα. Είναι, εντάξει. Πώς είναι 40 άρισο, Μάσα? Κάπου 30 φεύγανε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Άραγε πέφτουν τα αναγκαστικά τους όσο μεγαλώνουν. Ενώ, ρε παιδί μου, το λέμε για τους μεγάλους ανθρώπους που οδηγούν στο δρόμο και λέμε όταν πάει 60-65, ναι. Ένας οδηγός Φόρμουλα 1 βλέπει διαφορές από τα 35 στα 38 στις αντιδράσεις του. Δηλαδή χάνει αυτό το δέκατο του δευτερολέπτου που μπορεί να άραγε. Εγώ έχεις διαβάσει. Εικάζω πως ναι, εγώ. Έχεις διαβάσει κάτι σχετικό? Κοίτα, σαν φυσιολογία, δηλαδή σαν σωματικά, δεν ξέρω πόσο σπουδαία είναι αυτή, πόσο σημαντική είναι αυτή η απώλεια. Προφανώς είναι. Γιατί υπάρχει όμως πάνω από 35-40, από τα 40 στα 50 το καταλαβαίνω. Όμως σκέψου κάτι άλλο. Ναι. Ότι αυξάνει
αισθάνεται πάρα πολύ εμπειρία. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι okay. αντισταθμίζει ναι, ναι. πράγματα που θα έκανε. Πρόσεξε όμως. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που ρωτάω, αν έχεις διαβάσει κάπου ή εσύ ή εσύ. Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Αν εξηγείται. Αυτό που πολλές φορές συζητιέται είναι ότι όσα παιδιά κάνεις, τόσα δευτερόλεπτα χάνεις. Ναι. Και πολλοί από αυτούς ακολουθούν αυτό το πρότυπο του αθλητή. Δεν το έχεις καταλάβει κι εσύ. Όχι. Όχι, εξακολουθείς να είσαι τσιταγκάζια. Άλλο λέω ρε παιδί μου, ότι ηρεμού, όταν κάνεις παιδιά ηρεμείς. Κρατιέσαι λίγο. Στο δρόμο, όχι στη δουλειά σου που είναι η πίστα. Ναι, εντάξει. Σου λέω, υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα γι' αυτό. Για το, γιατί πάντα κάποιος του λένε μπράβο, συγχαρητήρια, έγινες πατέρας. Δηλαδή τώρα θα είσαι πιο. Επειδή συγγνώμη, μια πορνοστάρ το ίδιο σεξ κάνει on camera και το ίδιο κάνει με τον άντρα της. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και ο οδηγός φορούν ένα αλλιώς οδηγεί όταν πηγαίνει με το μίνι βαν την οικογένειά του, ας πούμε, βόρτα την Κυριακή και αλλιώς πάει στην πίστα. Αυτός είναι ο αντίλογος. Ναι. Αυτός είναι ο αντίλογος. Δηλαδή, πω... Εδώ είναι δουλειά. Δεν δουλειά είναι. Είναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα της εμπειρίας το οποίο ανέφερε ο Βασίλης είναι ένας λόγος ο οποίος συντείνει στο γεγονός, εάν είναι γεγονός, ότι χάνονται 10 δευτερόλεπτα. Καμιά φορά με έχεις τόσο πολύ σωρευμένη εμπειρία, αισθάνεσαι τόσο ωραίος και σίγουρος και αυτά, που κάπου χάνεις λίγο στον δρόμο καθώς μεγαλώνεις. Εγώ έχω και αυτή την αίσθηση. Μπορεί να είμαι τελείως λάθος, βέβαια. Ότι, ότι ακριβώς επειδή ξέρεις πια τις πίστες τόσο καλά. Ναι. Κάπου λίγο χάνεις. Δεν είναι μόνο οι πίστες. Τις πίστες μαθαίνουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί πλακώνονται στα simulator. Αλλά είναι. Εδώ τις χειροκόσμες PlayStation. Οι φάσεις που έχεις αποθηκεύσει ναι. και ξέρεις πώς θα εξελιχθεί πριν εξελιχθεί. Δηλαδή δεν πας ταμπουλαράζα, ας πούμε. Ναι, ό,τι γίνει επαφή, ας πούμε, στον αυτοσχεδιασμό της στιγμής. Σωστό. Και κάποιο κομμάτι βοηθάει, ας πούμε. Θυμάμαι τον Σουμάχερ, ας πούμε, στα στερνά του που δεν ήταν ανταγωνιστικός, σε πίστες που ήξερε πάρα, σε κομμάτια πιστών που ήξερε πάρα πολύ καλά, ξαφνικά εκεί που ήταν 7ος έκτος, με θυμάμαι στο σπα, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά, μετά την πρώτη στροφή στην ανηφόρα που ανέβαινες, ας πούμε, πώς ξαφνικά εκεί κατάπινε αυτοκίνητα, ενώ στον υπόλοιπο, ας πούμε, αγώνα ή σε άλλους αγώνες δεν μπορούσε, ξέρεις, να σπρώξει το αυτοκίνητο, ας πούμε, να περάσει. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι λένε η επιστήμη για αυτό το πράγμα. Αν από τα 35 στα 40 υπάρχει πραγματικά. Δεν έχω διαβάσει κάποια έρευνα ή κάτι. Είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, έχετε στείλει αρκετά ενδιαφέροντα ερωτήματα εδώ για Formula 1 κτλ. Θα τα συζητήσουμε όταν ξεκινήσουμε για να κρύβουμε από το επόμενο ημιώρο, γιατί νομίζω θα. Και μέσα σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα, ας πούμε, στέλνει μήνυμα και ο Σταθερόπουλος και λέει: ναι. Δηλαδή, έχει περιπτύξει με πορνοστάρ και μα συντριγκάρει και μα χαλαλίζει. Δηλαδή, αυτό κατάλαβα. Κατάλαβε τώρα. Αυτό κατάλαβα ο άνθρωπο. Κατάλαβε τώρα. Λοιπόν. Τι άνθρωποι είστε εσείς. Λοιπόν, 11 η ώρα δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγο. Στο είμαστε να πάμε να παραγγείλουμε τώρα τα blue κουρακάο, έτσι. Έκανα παραγγελιά στο ρίλο, θέλω να σου πω, για πιάνο φαντασία. Α, ναι. Γιατί είχε τύχει να κάνω μια κουβέντα και να γράψω για κάτι σχετικά για ETA 8. Ναι, στο Rap Spectrum. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και θυμήθηκα ότι όταν έμπαινε αυτό το κομμάτι ναι. ανάμεσα στα χιόνια και τα παράσιτα, ήξερε ότι κάτι καλό θα συμβεί. Αλήθεια, ναι. Ήξερε ότι έρχεται το τσιτσί. Είναι αλήθεια. Εντάξει, μια εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αλλά υπήρχαν ψυσταριές που ζεστέναν τις καρδιές μας. Ακριβώς. Μου είχαν πει κάτι φίλοι, το ETA 8 έδειχνε ταινίες ακατάλληλες για ανηλίκους. Εγώ τότε δεν έβλεπα βεβαίως ότι είναι. Μου είχαν πει ότι είχε παίξει και αυτό με την Πάμελα Άντερσον και τον. Και τον Τόμι Λι. Τόμι Λι, εγώ δεν ξέρω. Δεν το έχω γράψει κάποιο κασέτα. Τραγούδι. Είχαν. Ναι. Είχε βάσει κάποιο τραγούδι ο Τόμι Λι να κάνει. Κυρίως πνευστά ήταν. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν το έχω σε βιντεοκασέτα αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Ποιος έχει βιντεοκασέτες πια, Βασίλη μου? Σιγά. Μα και τότε. Ποιος έγραφε τέτοια πράγματα? Έλατε. Για να δείτε τι ακροατές έχουμε. Ναι. Ξεκινάω όχι με μήνυμα, αλλά με mail και κραξιματικό. Ναι. Μάρτιος 2009. Τσακίρογλου καλεσμένος εν ώψη έναρξης πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Λοιπόν. Αφού ρίξατε τρελό θάψιμο στον υπερτίμιο γίγαντα Τίμο Γκλοκ για την εγκατάλειψή του στην τελευταία στροφή του τελευταίου Grand Prix του 2008 στη Βραζιλία, που έδωσε τον τίτλο στο Χάμιλτον, ο Βασίλης έκανε τη μεγαλειώδη πρόβλεψη, και εσείς, σαν κοινά τα γάρια που είστε, συμφωνήσατε, πως ο μέτριος κατά την άποψή σας Τζένσον Μπάτον, που αδίκως τον πλασάρουν ως μεγάλο ταλέντο τα βρετανόφιλα κέντρα αποφάσεων της Φόρμουλα 1, θα τρέχει μια ζωή χωρίς να καταφέρει ποτέ τίποτα. Και αναρωτιέμαι,
Τώρα που θα συνεχίζω τις ακροάσεις των εκπομπών σας από τον Μάρτιο του 9 και έπειτα, θα ακούσω άρα για την αφεντιά σας σε κάποια εκπομπή ανασκευασμένες δηλώσεις μετάνοιας. Όχι, βέβαια. Όταν λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκινήσει το ποτάμι 2009 και ο Μπάτον ξεφτυλίζοντας σας αλίπητα κάνει περίπατο μέχρι τον τίτλο. Μάλλον όχι, Καλά σας καταλάβαμε ότι είστε ταλόφρονα, μαρανελοδίαιτα, κονδυλοφόρα τσουτσέκια που παίρνουν χαρτζηλικά και από τους απόγονους του Ένζο. Σας πονάει ο Μπάτον, ο Χάμιλτον, ο Κούλθαρντ, η Μακλάραν και κάθε τι Βρετανικό. Στημένο λέει ο γυμνός με τα χέρια στη τσέπη. Συγγνώμη, υπάρχει οπαδός του Τζένσον Μπάτον. Έλα μου, τώρα, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος έχει ξαναστείλει, νομίζω, κόπια. Βγαίνει από το καβούκι τώρα μια φορά στα 9 χρόνια. Τώρα και πρέπει να μας κουρδίσει τώρα. Εντάξει. Αυτή είστε τώρα, σιγά. Ο τίποτας. Σε 8 χρόνια πάλι. Κοιμήθηκε ο Θεός τότε με την κόρνα, πούμε. Εντάξει. Μ' άρεσε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και με διέψευσε, αν είναι δυνατό. Ναι, κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Έχω και κάνα δύο μελάκια ακόμα, αλλά πάμε πρώτα στα μηνύματα. Γιατί έχετε ρωτήσει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Λοιπόν. Όλο αυτό μας λες, αλλά δεν μας τα λες ποτέ αυτά τα ωραία πράγματα. Θα σας τα πω. Θα σας τα πω. Περίμενα. Θα σας τα πω. Μην βιάζεσαι. Όλο το γυρίζεις το. Όχι, λοιπόν. Λέει κάποιος, γιατί έπεσε η McLaren το 13 όταν το 12 είχε το καλύτερο μονοθέσιο. Τι λάθη κάνανε, ας πούμε. Εκείνον. Τεράστια πράγματα, αλλά προοπτικά η McLaren προσπαθούσε να. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι. Τώρα θα μου πεις, ακούγεσαι, λες και ξέρεις εσύ, δεν ξέρουν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες που δεν είναι εργοστασιακές, όπως είναι η Williams, όπως είναι η McLaren, πιο χαρακτηριστικά, δεν έχουν καμία τύχη. Ναι. Και η Red Bull ταλαιπωρείται. Που έπαιρνε πρωταθλήματα. Υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι Mercedes και η Ferrari πάντα θα πρωταγωνιστούν όσο είναι οι Mercedes. Η Ferrari θα είναι πάντα ούτως ή άλλως, αλλά γιατί είναι η Formula 1. Αλλά ομάδες που δεν είναι εργοστασιακές, αλλά χρησιμοποιούν σαν πελάτες, ας πούμε, ναι, μοτέρ, δεν, μακροπρόθεσμα δεν έχουν καμία τύχη, όπως έχει γίνει πια η Formula 1. Ναι. Λοιπόν, καρχάς να πω ότι, παιδιά, υποθετικές ερωτήσεις, παρακαλώ, καλό θα ήταν να μην κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουν νόημα, νομίζω. Υποθετικές ερωτήσεις παίρνουν υποθετικές απαντήσεις. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Τώρα ρωτάτε τι θα έκανε ο Σένα εάν ήταν στη θέση του Μπρούνο στη Σιγκαπούρη. Τώρα αυτά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι απαντούν. Βασίλη, δεν ξέρω. Συγγνώμη αν το λέω, ας πούμε, και. Όχι τώρα. Και εκ μέρους σου, δηλαδή τώρα αν. Ο Μπρούνο, αν ήταν. Τι εννοεί το στημένο ατύχημα του Πικέ. Ποιος ξέρει. Δεν το λέει πιο συγκεκριμένα. Τι θα έκανε ο Άιρτον σε αντίδραση αυτού που έκανε ο Μπρούνο στη Σιγκαπούρη. Τον μπερδεύει με τον Μπικέ Τζούνιορ, μάλλον, ο φίλος. Ο οποίος το κούρνιαξε, τέλος πάντων, το έριξε στον τοίχο για να κερδίσει ο Αλόνσο. Εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο ως ένα, όσο μπορώ να ξέρω. Να. Αποκλείεται. Δεν θα βρισκόταν καν άνθρωπος να το πει και να επιβιώσει μετά. Δεν να. Είναι. Λοιπόν, ακολουθεί η ερώτηση όλων των ερωτήσεων, η προφανής, που ξέρω ότι βαριέσαι να την απαντήσεις. Και ξέρω ότι δεν την έχει απαντήσει στην πραγματικότητα ούτε στο βιβλίο, αν το πιστεύετε, κύριε Σίγερη. Εν πάση περιπτώσει, θα την κάνω και χειρίσω την όπως θες. Το Σένα ή πρόσθεση. Όχι. Τι ήταν αυτό που σκότωσε το Σένα τελικά. Τι ήταν αυτό που σκότωσε το Σένα τελικά. Έσπασε το τιμόνι ή έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου. Τελικά, μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανάρθω, έσπασε το τιμόνι. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αποδείχτηκε, δεν αμφισβητείται. Η κολόνα του. Έσπασε η κολόνα του τιμονιού και έμεινε με ένα ελάχιστο κομμάτι, δεν αποκόπηκε τελείως, αλλά είχε χάσει τον έλεγχο, δηλαδή δεν μπορούσε να ελέγξει το μονοθέσιο. Αλλά για να απαντήσουμε ακριβώς την ερώτηση του φίλου, αυτό που σκότωσε το Σένα ήταν ένα κομμάτι από την ανάρτηση που τρύπησε το κρανίο του πάνω από το φρύδι. Αν δεν συνέβαινε αυτό, μπορεί να είχε τραυματιστεί, μπορεί να είχε συμβεί κάτι άλλο, πάντως πιθανότατα δεν θα έχανε τη ζωή του. Αυτό είναι. Τώρα το τι έγινε μετά, οι δίκες και όλα αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία. Απλώς η δική μου θεωρία, ναι, που συμπληρώνει αυτό, είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν με δική του ευθύνη. Το ότι έγινε μια κακή μετατροπή επιτόπου στην Ίμολα, την οποία αυτός επέβαλε για να τον βολεύει περισσότερο η στάση του μέσα στο μονοθέσιο, γιατί ήταν στραμπουλιγμένο έτσι όπως το είχε σχεδιάσει ο Άντρια Νιούι. Το πήρε πάνω του την ευθύνη
Μολονότι πολλοί θα του έλεγαν ότι αυτό που κάνουμε είναι έγκλημα, θα σου κοπεί, δεν αναλαμβάνω εγώ τίποτα. Και είπε όχι, θα το κάνεις. Και αυτό είναι το μυστικό που κρατάει η Williams, πιστεύω, και θα το κρατάει για πάντα. Ότι, γιατί δεν μπορείς να επιρρύψεις ευθύνες σε έναν τεθνεώτα. Άρα, εν μέρη, όσο και αν δεν προσπαθώ να υποκλέψω και να υφαρπάξω υποτίτλους και τίτλους και όλα αυτά, εν μέρη αυτοκτόνησε. Να, καταλάβω τι λες. Και νομίζω και οι φίλοι. Μιλώντας και γράφοντας για το Σένα, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του ξεχώρισες? Αυτό που δεν μπορώ να να χωνέψω και αυτό που με τραβάει πάντα είναι η μονομέρεια, δηλαδή ότι το θαυμάζω και το φοβάμαι κιόλας και δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί ως άνθρωπος εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μονοδιάστατος, δηλαδή να αφιερώνομαι σε ένα πράγμα και να αγνοώ τα πάντα, ανθρώπους, καταστάσεις, να υπάρχει μόνο αυτό που έχω βάλει στο ξερό μου το κεφάλι και να το κυνηγάω μέχρι τέλους. Να. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς ένας άνθρωπος αποφασίζει ότι αυτός είναι ο σκοπός μου, προσιλώνομαι σε αυτό και για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έχω δίκιο μόνο εγώ και όλοι οι άλλοι είναι εχθροί μου και χρησιμοποιώ ακόμα και οποιαδήποτε κριτική σαν ξύλα στο τζάκι μου, ας πούμε, για να υποδαβλήσω τη φλόγα που με οδηγεί και όλα αυτά, αυτό με τρελαίνει, δηλαδή το πώς κάνεις τον εαυτό σου μια μηχανή που παλεύει μόνο για ένα στόχο, όποιος και αν είναι αυτός. Το βιβλίο υπάρχει να το βρεις στο Λονδίνο, ρωτάει ο ίδιος φίλος. Υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο που λέγεται Motorbooks και είναι ένας κυριούλης εκεί πέρα, ο Γιάκομπ Ζαλέλ, ένας ψηλόλιγνος Εβραίος, ο οποίος το ξέρει το βιβλίο. Υποθέτω ότι είναι ακόμα εκεί, όχι το βιβλίο, ο Γιάκομπ. Μπορεί να το ρωτήσει. Αν δεν είναι εκεί, δεν θα είναι πουθενά. Έτσι κι αλλιώς ένα αντίτυπο είχαν. Μάλιστα. Okay. Πάμε στα σοβαρά θέματα, λέει ένας φίλος. Πώς το διάλογο να συνηθίσουμε το Halo από το χρόνο στη Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνω το θέμα της ασφάλειας, μεν, αλλά έτσι η Φόρμουλα 1 πάβει να είναι open wheel class. Πολύ τεχνική όρη εδώ. Ναι. Καταρχήν το Halo είναι η άλλος. Είναι ελληνική λέξη και είναι ένα κέρατο στην ουσία. Ένα καγκελάκι, ας το πούμε, προστατευτικό που βάζουν μπροστά από τον οδηγό για να τον προστατεύσουν από υπτάμενα αντικείμενα. Είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Έχει διχάσει τους οδηγούς, ούτε ήδη δεν το θέλουν, μόνο ότι προφανώς έχει να κάνει με ζητήματα ασφαλείας. Έχουν δοκιμαστεί και άλλες λύσεις. Εμείς θα το συνηθίσουμε όπως έχουμε συνηθίσει την αλλαγή στην όψη των μονοθεσίων εδώ από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή είχαμε συνηθίσει τα λάστιχα, ας πούμε, που είχαν αυλακώσεις, τα οποία μόνο σε αεροπλάνα μπορείς να δεις. Σωστό. Μετά έφυγαν αυτά. Συνηθίζονται. Είναι άσχημο. Όντως χαλάει πάρα πολύ την έννοια του ελεύθερου ανοιχτού μονοθεσίου. Όμως υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθεί τελικά, να μην εφαρμοστεί αυτό. Είναι μικρή πιθανότητα, αλλά το συζητάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω. Άλλη ερώτηση. Η ψυχοπαθολογική σχέση του Σένα με τη θρησκεία που τον έκανε να πιστεύει ότι έχει Θεό. Κάτι άλλο θες να πεις εδώ, ότι είναι Θεός ίσως, τέλος πάντων. Ναι. Είναι αυτό που τον έκανε να οδηγεί τόσο παράτολμα και τελικά ενδεχομένως σκότωσε? Όχι. Τώρα δεν είμαι εγώ Σένα και μόνο ο ίδιος θα είχε απαντήσει σε αυτό. Θεωρώ ότι άνθρωποι που είναι σε τροχιά τέτοιου τύπου πρωταθλητή, που είναι στο απόλυτο δηλαδή, χρησιμοποιούν τα πάντα, τα υποτάσσουν δηλαδή σε ένα γενικότερο μοντέλο ζωής, το οποίο είναι αυτό που είπα πριν, είσαι μονοδιάστατος. Στην ουσία ο Σένα χρησιμοποιούσε την έννοια του Θεού και της θρησκείας σαν αποκούμπι, δηλαδή δεν θεωρούσε, ήταν ένα βοήθημα, ήταν ένα boost. Δεν ήταν ακριβώς θρησκόληπτος. Είχε φτάσει στα όρια της λογικής του, δηλαδή μέχρι εκεί που μπορούσε να αναλύσει τον εαυτό του, αγώνες, την τεχνολογία, όλα, και είχε βρει τοίχο. Και ήθελε να πάει λίγο παραπάνω. Και πάτησε εκεί. Να. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλου είδους θρησκεία. Δηλαδή, πάντως ήταν ένα τεχνητό πράγμα, δηλαδή ένα επιπλέον στήριγμα που αν το χειδαίσουμε λίγο, θα το έδινε κάποια δέκατα.
Έτσι, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο λογικής. Δηλαδή δεν, ήταν, δεν είχε περάσει στον παραλογισμό ότι θα με φυλάξει ο Θεός, ας κάνω ό,τι να είναι. Δηλαδή ας το γυρίσω τούμπα το μονοθέσιο, δεν πάθαινω τίποτα, είμαι άτρωτος. Αυτά τα έλεγε ο Πρόστ. Τον κατηγορούσε ότι επειδή είναι βαθιά θρησκευόμενος, θεωρεί κιόλας ότι είναι άτρωτος. Αυτό ήταν μια κατηγορία στο πλαίσιο του παιχνιδιού που παίζανε. Ο ίδιος όμως δεν πιστεύω ότι το. Γιατί έχω συζητήσει και με άλλους πρωταθλητές που έχουν τέτοιου είδους πίστης. Στην ουσία καταλαβαίνεις ότι το χρησιμοποιούν σαν βοήθημα. Okay. Πολύ καλός οδηγός σένα, αλλά ή έβγαινε πρώτος ή όπως προσπαθούσε να τον περάσει τον πέταγε έξω. Ναι. Ναι. Πολύ απλά. Μένω Μόντρεαλ, όλοι εδώ ασχολούνται με τον Λαν Στρόλ. Είναι βίσμα, μεγάλο ταλέντο ή λίγο και από τα δύο? Είναι βίσμα, αλλά ξεκάθαρα είναι σχεδόν ιδιοκτήτης της Williams. Όχι όμως ότι είναι άχρηστος. Εξάλλου και ανέβηκε και σε έναν βάθρο ο ανθρωπάκος. Εντάξει, κάτι έκανε. Αλλά τώρα διάβαζα πρόσφατα σημερινές νομίζω δηλώσεις ότι ο τεχνικός διευθυντής, το αφεντικό πλέον της Williams, έλεγε ότι ακόμα και ο Λαντς καταλαβαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί. Δηλαδή να. Έχει πέσει χοντρό χέρι. Σοβαρέψου, γιατί εντάξει, δικό σου είναι το μαγάζι, αλλά κάνε και κάτι τώρα να έχουμε αποτελέσματα. Το κατέβασμα των αεροτομών για ασφάλεια. Συγγνώμη, θα το ξαναβρω τώρα. Ναι. Τα Κέρς και η Μαϊμού προσπεράσουν εντολές από τα πιτς, χάλασαν το σπορ. Πού είναι οι εποχές που ο Μπέργκερ αχρήστευε ακόμα και το μουλάρι της Φεράρι. Εντάξει, ένα σχόλιο εδώ πέρα. Ένα σχόλιο με φωνή 4 για κάτι που είπε ο Κώστας. Είναι... Έχω λίγο. Όταν πήγαινε στο Τζίμις όμως δεν σε χαλάει και βαϊμάκι. Άιντε που σε χαλάει το Μονακό. Λέει ο Ντέβιντ Σπλίν, εντάξει. Έχει τα δίκια του. Ο Γιώργος λέει στην Φόρμουλα είναι η pole position είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι θα έπρεπε. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό. Με την έννοια ότι αν φύγεις μπροστά, το πιθανότερο είναι ότι θα μείνεις μπροστά στις περισσότερες πίστες. Ναι, έχει δίκιο. Δεν είναι. Ναι. Okay. Στην Αμερική, λέει, θυμάμαι κάποιος μια χρονιά που έπρεπε να τη βγάλουμε ένα σετ ελαστικά του τρίμερο που αγωνίστηκαν μόνο όσοι φορούσαν ελαστικά της Bridgestone και δεν έτρεξαν όσοι φόραγαν Michelin. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ήταν που τρέξαν έξι μονοθέσεις. Αυτή η παροδία, ναι. Παροδία, α, ναι. Α, ήταν εκείνη η χρονιά, ναι. Η καλύτερη κόντρα για ήταν James Hunt, Νίκη Λάουντα. Εντάξει, είχε αποτυπωθεί στην ταινία στο Ράς αυτό που είναι εξαιρετική ταινία. Το έχουμε πολλές φορές. Όποιος δεν έχει δει και αγαπάει τη Φόρμουλα 1. Δεν είναι τόσο καλή σαν τον Driven, πώς το λέγαμε τώρα, Σταλόνι, για το οποίο έχουμε γράψει κομμάτια στο Maxim κτλ. Δεν υπάρχει πιο cult έπος από αυτό το πράγμα, αλλά αν θέλει κάποιος να δει κατά τη πιο σοβαρή ταινία, το Rush είναι μια. Ναι, και αυτές. Γυρίζονται τώρα, γυρίζεται από τον Michael Mann. Μια ταινία για τον Έτσο Φεράρι με πρωταγωνιστή τον Hugh Jackman. Γιατί το κάνει ο Michael Mann αυτό, θα είναι μίζερο. Θα λέει μέσα για τα καρτέλ, θα λέει για τα τέτοια, για τους οικονομικούς κολλούς. Πετάει κάτι τέτοια μίζερα μέσα από το Michael Mann. Το δουλεύει 17 χρόνια. Από εκεί καταλαβαίνεις εσύ, από εκεί καταλαβαίνεις 17 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ που είναι για τη Ferrari στα 50's που είναι πολύ ωραίο. Δεν το έχω δει ακόμα, αλλά από ό,τι βλέπω και έχω διαβάσει πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό. Όπα, συγγνώμη, ο Michael Mann είπες. Άλλο αυτό. Όχι, το προηγούμενο, ανακαλώ ότι είπα για τον Michael Mann, έφαγα φλασιά, τον πέρασα με άλλον. Τιμώ Michael Mann, όχι. Τα παίρνω πίσω όσα είπα. Και το ετοιμάζει αυτό για την ζωή του Έντσο Φεράρι. Βασίζεται σε μια πολύ ωραία βιογραφία που είχε γράψει ο τύπος που έκανε το Cannonball. Και είναι πολύ ωραία. Δηλαδή τα συστατικά φαίνονται πολύ καλά. Ας ελπίσουμε. Για κάποια πρώτα γενναιότερα, αν υπάρχει κάποιο ντοκιμαντέρ για το Σένα, προφανώς υπάρχει το Σένα. Το είπαμε. Υπάρχει κάποιο άλλο? Υπάρχουν παλαιότερα διάφορα που είχαν βγάλει σε συνεργασία με την οικογένειά του όσο ήταν ζωή. Κάποια, εντάξει, καλά είναι και εκείνα. Δηλαδή μιλάει ο ίδιος πολύ, τον έχεις, αλλά είναι πολύ παιγμένα. Star named Ayrton Senna, κάπως έτσι λέγεται. Ένας αθλητής Στίβου ρωτάει, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι αθλητισμός με τη στενή έννοια του όρου? Την έννοια του κλασικού αθλητισμού δεν είναι.
Αυτό είναι εξορισμού. Αλλά ότι πρέπει οι οδηγοί να είναι αθλητές, να είναι fit, να είναι. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι, είναι, είναι τρομακτική. Δηλαδή, υπάρχει επιστήμη πλέον. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει άλλος μπυροκυλιάς μέσα και να οδηγήσει. Πρέπει να είναι. Έχει κορμί πρωταθλητή. Όταν φύγουμε από τα. Και αυχέ ένα διαστήμα άνθρωπο. Ναι. Έχει προχωρήσει τρομακτικά η προετοιμασία, η σωματική προετοιμασία. Αλλά αν φύγουμε από εκεί, σε επίπεδο επαγγελματισμού. Εκεί που πια εξισώνονται όλα τα σπορ, δηλαδή όταν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής πρέπει κάπως να φέρεσαι, κάπως πρέπει να συνεννοείσαι με τα μίντια, κάπως να είσαι, εκεί πέρα η Φόρμουλα 1 είναι στο διάστημα, δηλαδή έχουν coach ας πούμε για το πώς θα δίνεις συνεντεύξεις, υποχρεωτικά μαθαίνεις γλώσσες. Αυτό δεν είναι αμυγός αθλητικό κομμάτι, σε αυτό που, εννοεί, που λέει ο φίλος, παιδί, ναι, λέμε από εκεί και πέρα, ναι. Στο επαγγελματικό το show. Ναι. Λέει ένας φίλος επίσης τώρα για το MotoGP, λέει ότι ο Ρώσος στο MotoGP δεν παίζει επίσης ώρες από το 9. Η νέα γενιά είναι ξεκάθαρη καλύτερη από αυτόν αρχίζοντας από τον Στόνερ. Απλά συντηρεί το μύθος γιατί πουλάει τρέλα. Okay. Δεν πουλάει καθόλου τρέλα. Πλακώνεται, τραυματίζεται. Σπάει χέρια πόδια. Σαν το σκύλο δουλεύει στις δοκιμές. Έχει άπειρα εκατομμύρια και είναι κοντά 40 χρόνια άνθρωπος. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Εκτός από το ότι αυτή είναι η ζωή του. Και το κάνει με τρελό πάθος, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν το δέχομαι, δεν πουλάει τρέλα. Εξάλλου, ο ίδιος πουλάγε τρέλα και το έχει πει όσο κέρδιζε. Όσο δεν κερδίζει, δεν κάνει ούτε σκέψη ούτε τίποτα. Σας ρούμποσε το mail. Άντε σπίτια σας στα δόντια με αίμ και άντε γεια. Βασιλάκι, σε πονάει ο μπατόναρος, σε κάναμε και βουλκανιζατέρ. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Τι ωραία! Τι ωραία είναι αυτό. Πολλά μηνύματα για τον Μπάτον γενικώς. Διάλεξα κανένα δυο. Οι αγωνοδίκες δείχνουν μια εύνοια προς το Χάμιλτον όταν αυτός έχει συμβάν. Π.χ. στο Αζερμπαϊτζάν και την ιστορία με το Φέτελ. Όχι, το παραδέχθηκε και ο Φέτελ ότι είχε κάνει. Το ρίξε. Τον κοπάνισε επίτηδες. Εθόλωσε ο Φέτελ και θεώρησε ότι ο Χάμιλτον φρέναρε επίτηδες μπροστά του. Και στην επόμενη φάση το έχω σε τιμονιά. Mm-hmm. Και μετά παραδέχθηκε και είπε συγγνώμη. Και από τα βάση των, των δεδομένων που παρακολουθούν όλα αυτά την τηλεμετρία κλπ. Φάνηκε ότι ο Χάμιλτον δεν είχε φρενάρει άσκοπα, ή μάλλον σκόπιμα για να τον χτυπήσει. Και κλείνουμε το ημίωρο με την απάντηση στην ερώτηση του Γιώργου. Τι θα λέγατε για την ιδέα των DRS να λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή να κλείνει το ένα δευτερόλεπτο. Ωραίο και αυτό. Για χαρούλα. Θα μπορούσε να. Λοιπόν, κλείνω με ένα ερώτημα, ναι. Το οποίο να απαντηθεί μετά. Ναι. Γιατί λέγαμε. Εντάξει, άλλες εποχές τότε, λέει ο Κυριάκος, λέει ο Χαντ δεν ήταν και υπόδειγμα αθλητή. Έτσι, σε άλλες εποχές βεβαίως ο Χαντ. Ο Χαντ. Ήταν υπόδειγμα ρεμπελού τύπου και. Ο Χαντ ήταν δρομέας. Τι εννοείς? Ο Χαντ έκανε πάρα πολύ αθλητισμό. Ναι, αλλά σαν lifestyle, σαν ναρκωτικά, ποτά, γυναίκες, δεν έκανε τη ζωή. Αλλά είχε εκπληκτική φυσική κατάσταση. Ναι, αλλά κατά τα λοιπά ήταν ένα παρτάλι της κοινωνίας που έκανε ζωάρα. Ναι. Λοιπόν, και θέλει τη γνώμη σου και να το απαντήσουμε μετά. Λάουντα ή Χαντ από τη Σκοπιά πλέον, όπως το βλέπουμε αγωνιστικά. Προφανώς ο Λάουντα αγωνιστικά είχε διάρκεια, έκανε πράγματα σε επισειρά ετών. Όλες πριν από το άθλημα και μετά ουσιαστικά. Ναι. Κοίτα, αυτοί είναι δύο γίγαντες που τους θυμάμαι να τους βλέπω. Δηλαδή για μένα ως παιδάκι ήμουνα. Ας να το συζητήσουμε μετά, γιατί πρέπει να κόψουμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μάλλον πριν πάμε, ναι, ολοκλήρωση τη σκέψη σου. Θα έλεγα Λάουντα για μια ιστορία που δεν θα μας φτάσει ούτε το επόμενο ημίωρο να την πούμε. Ναι. Okay. Πάντως από την ταινία αυτός που έμεινε όσο συμπαθής τύπος της ιστορίας ήταν ο Χαντ. Από την ταινία για εμένα που δεν τους είχα παρακολουθήσει, έτσι. Ήταν ναι, ο Μπορβιβέρ, ο τύπος που. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο με το μήνυμα V12 manual κυβότιο χωρίς ηλεκτρονικά αντρικό σπορ. Ωραία θα ήταν. Θα ήταν. Αυτό ήταν και μόνο για τον ήχο. Ναι. Ο Francis Ford Coppola λέει το εξής. Ως γιατρός ο ίδιος δηλώνω ότι ο ανευλαβής είναι θρύλος και πολλοί παρικούνται στην ιατρική κάνουν πολλά καλλιτεχνικά πράγματα. Ξέρω καθηγητή ιατρικής που είναι και μουσικός σε δύο μπάντες. Τέλος, ευχαριστώ το Βαϊμάκη για μία ακόμα πρώτα πολιτισμού που άνοιξε με το Φουσέκη δικηγόρο. Ψάχνω τον Βροίδη. Ευχαριστώ. Ιστερόγραφο το Εγινήτιο. Αγαπάει Ρίλο. Δεν περνάνε οι εφημερίες αλλιώς. Έτσι για να ικανοποιηθείτε όλοι και να μην έχετε θέματα.
γενικώς. Πώς θα λεγόταν το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Νίκο Ρόσμπεργκ? Βίσμα Mercedes. Ξεφερληθείτε, λέει ο Γιαμπάρης Πάρκερ. Ο φίλος που είχε στείλει για τον, για τον Ρώση πριν, λέει, δεν είπα λέει ότι πουλάει τρελά, είπε ότι πουλάει τρελά. Α, μάλιστα. Α, εντάξει, sorry. Έτσι για να το... Sorry. Εντάξει, για να το... Να το... Άρα συμφωνούμε, εντάξει. Να το διορθώσουμε, ναι. Λοιπόν, πείτε κάτι για Ερβάνη Μοντόγια Ράικονεν και όλους τους politically incorrect οδηγούς που τους έχει πάντα ανάγκη η Φόρμουλα 1. Εντάξει, όμως το έχουμε συζητήσει. Politically incorrect, τώρα ο Ράικονεν είναι ένα θέμα. Ναι, εντάξει. Ένας τελείως υποταγμένος άνθρωπος, ο οποίος ενίοτε παριστάνει ότι παρεξηγείται που του λένε καλά, σε κάνε πέρα τώρα εσύ για να περάσει ο Φέτελ. Που είναι μονίμως πιο αργός από το Φέτελ και δυστυχώς είναι μια σκιά του εαυτού του, μόνο ότι αγαπάμε Ράικονεν και ότι ήταν party animal, πάει και αυτό γιατί είναι πλέον οικογενειάρχης. Όσο για τον Ιρβάιν, ναι, όντως, αλλά δεν μας έπεισε και αυτός ποτέ για το τι κάνει εντός πίστας, εκτός πίστας πολλά, αλλά... Για το Μοντόγια ο Βαϊμάκης έχει συγγράψει διατριβή. Mm-hmm. Είναι ένα δίτομο έργο το οποίο το κρατάει κρυφό και περιμένει το πλήρωμα του χρόνου, ας πούμε, για να το εκδώσει. Μπορείς να μας πεις ένα απόσπασμα. Έχει τον τίτλο «Έφαγα τα χιλιόμετρα με το κουτάλι και το πυρούνι». Έτσι. Και έφαγα μετά και το κουτάλο μαχαιροπύρουνο. Ερώτηση τώρα, ρωτάει ένας φίλος και είναι και δική μου απορία, μια πάντα στενάχωρη ιστορία. Από την πορεία της ζωής του Σουμάχερ, που περιμένουμε οτιδήποτε θετικό, είναι ένας άνθρωπος που τον κρατάνε εκεί του στη ζωή για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να καρπώνονται ό,τι είναι να καρπώνονται από δικαιώματα και από ασφαλιστικά έσοδα. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Από αυτά που μαθαίνουμε, βέβαια. Γιατί ξαφνικά έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο, ας πούμε, δεν έχει γραφτεί μια ράδα για γιατί Σουμάχερ. Δεν βγαίνει τίποτα. Κατά καιρούς βγαίνουν διάφορα που ξέρεις, προσπαθούν από να προσεγγίσουν. Πού τα μαθαίνουν? Τίποτα. Είναι αρβίλες οι οποίες μετά διαψεύδονται. Αυτό έχουμε ήδη περάσει το πλαίσιο της μεταφυσικής, δηλαδή αυτό το πράγμα, το να είσαι σε κόμμα τέσσερα χρόνια, νομίζω ιατρικά δεν στέκει. Δηλαδή, έχεις πάνω περιπτώσει ανθρώπου που ήταν σε κόμμα 20 χρόνια και κάποιοι ξέπλησαν. Το έχω δει σε ταινία με τον Αλμοντοβάρ αυτό, του Αλμοντοβάρ, το Μίλα της. Ναι, και εγώ το έχω δει με τον Στίβεν Σιγκάλ. Έχουμε τις καταβολές μας εδώ πέρα, καλλιτεχνικά. Εντάξει τώρα, μιλάμε όμως για δύο πόλους. Ναι, αλλά και τι πόλος, ο Στίβεν Σιγκάλ. Τώρα δεν ξέρουμε κάτι. Εάν με κάποια μορφή θα τον ξαναδούμε ποτέ, θα είναι ένα θαύμα. Ναι. Το ότι ελπίζουμε σε αυτό δεν το συζητάμε. Το ότι η οικογένειά του έχει επενδύσει τα πάντα, έχει μετατρέψει το σπίτι του σε Ελβετία σε ένα υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο μόνο και μόνο γι' αυτό. Αυτό που είχαμε ακούσει είναι ότι έχει μια μερική επαφή με το περιβάλλον και ανταποκρίνεται με τα μάτια. Ναι. Αυτό ξέρω και έχει μείνει, αυτό δεν είχε διαψευστεί παρά μόνο σαν γενικό, ότι καμία πληροφορία δεν βγαίνει από την οικογένεια και διαψεύδεται γενικώς. Αλλά δεν είπαν ότι όχι, δεν ισχύει αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, ο Κίμωνας, εντάξει, αναφέρεται πάλι σε μια γνωστή έτσι, λεπτομέρεια. Λες στον ντοκιμαντέρ πριν την κίνηση στην Ήμολα, ως ένα δείχνει θλιμμένος, απογοητευμένος και κάνει διάφορες κρυμάτσες. Ναι, εντάξει, τι να σχολιάσουμε, τέλος πάντων, τα έχει γράψει και ο Βασίλης. Ναι, δεν ήταν όσο συγκεντρωμένος ήταν. Υπήρχαν πολλά τα οποία μπορούσα να τα διαβάσει στο βιβλίο. Ήταν πολύ φορτισμένος από πολλές απόψεις. Προσωπικά, το μέλλον του ήταν σε μια περίεργη κατάσταση. Και σίγουρα και ο θάνατος του Ράτσεμπεργκερ την προηγούμενη μέρα. Όλα αυτά. Ήταν Μπαρικέλο και ιστορίες που του είχαν πει για την κόμενά του, τέλος πάντων. Ναι, ήταν τραγικός από εδώ. Βασικά, πλακωνόταν με την οικογένειά του εξαιτίας της Αντριάννη. Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει σε τόσο μεγάλη ρήξη με την οικογένειά του και αυτό του στήχησε πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτή ήταν η αιτία. Δηλαδή πήγε θολωμένος. Για την κόμενά του, θυμίστε μου. Του είχε πει αδερφός του ότι τον απατούσε, ας πούμε. Δεν το είχε πει απλώς. Εκ των υστέρων, μετά από πάρα πολλά χρόνια, βγήκε ότι τον είχαν παρακολουθήσει, είχαν υποκλέψει συνομιλίες αυτινής με τον πρώην της, στις οποίες του έλεγε ότι εσύ αγόρι μου δεν είσαι, εσύ είσαι εραστής, όσο ένα δεν είναι τίποτα και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι μια... Έχουμε πιάσει τα ροζ, τα κίτρινα χρώματα της δημοσιογραφίας και τέτοιες, αλλά
Εγώ είχα μιλήσει με ανθρώπους στη Βραζιλία όταν είχα πάει και μου είχαν πει ότι αυτό το βιβλίο που έκανε αυτές τις αποκαλύψεις είναι απολύτως έγκυρο. Ναι. Άνθρωποι κοντά στο σένα που ναι. σίγουρα δεν ήθελαν ναι. να φανεί κάτι, να βγει κάτι κακό, αλλά μου είπαν ότι αυτά ισχύουν. Η οικογένεια τα αρνείται μεν, αλλά ίσχυαν. Okay. Σας παρακαλώ, μιλήστε για τον Τίμιο Ρικάρντο Πατρέζε, λέει κάποιος. Ο Τίμιος Ρικάρντο Πατρέζε είχε κάτι πολύ εντυπωσιακά ατυχήματα. Αυτό θυμάμαι τον Πατρέζε. Ναι, τον Πατρέζε να ύπταται. Και όχι και, πάνω στην άσφαλτο, να φεύγει σε άγνωση κατεύθυνση. Είχε πέσει στην πολύ καλή Williams σαν δεύτερος οδηγός του Μάνσελ, επομένως αυτό κάπως τον αδίκησε. Και έχει ένα υπέροχο βίντεο που είναι πια μεγάλος, πέρα από τα φορμουλικά, οδηγεί ένα αυτοκίνητο πολιτικό και είναι σε μια πίστα και έχει μέσα τη γυναίκα του, τη σύζυγό του ναι. και είναι in car το οποίο το συστήναν επιφύλακτα γιατί έχει όλες τις αντιδράσεις της γυναίκας του, η οποία ξεκινάει ότι ναι, της λέει αυτός δεν θα τρέξουμε πάρα πολύ και μετά ουρλιάζει αυτή, του λέει βαφανκούλο και δεν σταμάτα και της φεύγουν πατσίσα και αυτός είναι γαλήνιος και έχει ένα σαρδόνιο χαμόγελο κλασικά όπου προφανώς γίνονται όρια, εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί είναι όλο in car, αλλά είναι εκπληκτικό, δηλαδή το σύστημα επιφυλάκτη να το δει ο κόσμος. Ο φίλος που ρώτησε το Λονδίνο, θυμάσαι το βιβλιοπωλείο προς το Motorbook σε ποια περιοχή είναι? Είναι εκεί που είναι τα θέατρα, είναι κεντρικά, δηλαδή. Κεντρικά, ναι. Κεντρικά, Leicester Square, ας πούμε. Γύρω κοντά σου είναι κεντρικά, κοντά στα θέατρα. Ερώτηση, η Όπιστην του Σένα ξαναμπαίνει ποτέ εν κινήσει από οποιονδήποτε άλλον σε όλο τον πλανήτη? Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανείς ποτέ δεν θα το ξανακάνει ποτέ. Δεν το έχει ξανακάνει τέλος πάντων που να το γνωρίζουμε εμείς σε κάποιον αγώνα αυτό το πράγμα. Οπότε μέχρι να ξαναγίνει, αν ξαναγίνει, δεν γίνεται. Ναι, αυτό ρε παιδί μου είναι ένα αριστούργημα. Ναι. Ανεξήγητο, είναι ανεξήγητο τη φύση τη μηχανοκίνηση. Δεν εξηγείται. Πώ σταματά το χρόνο, αυτό το απειροελάχιστο διάστημα, εσύ το κάνει να διαρκεί 5 λεπτά, όπου σκέφτεσαι τι να κάνω τώρα που στριφογυρίζει, ας πούμε, το μονοθέσιο. Μήπως να έβαζα Όπιστεν. Μα δεν μπαίνει Όπιστεν εκεί. Μήπως είναι ασφαλισμένη, έχει μια ασφάλεια για να μην τη βάλω κατά λάθος. Σοπα μωρέ, το ξέχασε. Ο Μίτσος το ξέχασε με την ασφάλεια. Μίτσο! Και αυτό συμβαίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Είναι ένα αριστούργημα γιατί εκεί βλέπεις τον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν είναι σε φάση απόλυτη συγκέντρωση, κατέχει απόλυτη αυτό που κάνει. Δεν είναι καν απόλυτη συγκέντρωση. Γιατί αυτό που κάνει είναι εκτός των οδηγικών ορίων. Δηλαδή δεν είναι καν σε απόλυτη συγκέντρωση. Κάνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα manual, δεν υπάρχει σε κανένα προσωμιωτή, δεν υπάρχει σε κανένα εγχειρίδιο οδήγηση. Κάνει κάτι το οποίο του κατεβαίνει εκείνη τη στιγμή, το οποίο τεχνικά δεν γίνεται. Και αυτός το κάνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα συγκέντρωση. Να. Είναι θέμα έμπνευση. Αυτό το πράγμα ήταν μια πινελιά η οποία δεν εξηγείται ούτε γιατί σκέφτηκε να το κάνει, ούτε πώς μπόρεσε να το κάνει. Γιατί είναι κάτι το οποίο τεχνικά, κανονικά δεν γίνεται. Με την ασφάλεια που υπάρχει στην Όπιστεν. Δεν γίνεται να κινήσει να πάρει Όπιστεν η φόρμουλα. Να κινήσει, να κατήσει στροφές ψηλά, να πάρει την Όπιστεν, να κάνει πίσω για να περάσει όλο να την τρακάρει και μετά να βάλει πρώτη και να φύγει. Και αν αυτό είναι το αριστούργημα τη στιγμή, έρχομαι τώρα εγώ και ρωτάω το Βασίλη, α πούμε, που έχει ει βάθο γνώση του θέματο. Το πραγματικό οδηγικό αριστούργημα του Σένα είναι ή δεν είναι, κατά άποψή μου είναι, και τοποθετούμε και στην ερώτηση βέβαια, οι 7 τελευταίοι γύροι στη Βραζιλία? Είναι. Εντάξει, είναι ένα στην νίκη του στη Βραζιλία. Ναι, το 91. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Είναι ένα, αλλά εμείς βλέπουμε τώρα το σύνολο και το δράμα. Αν ρωτούσες τον ίδιο, θα σου έλεγε ότι πιθανώς ήταν εκείνος ο γύρος, ο ένας και μόνος που έκανα, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία ή στην Πορτογαλία ή οπουδήποτε, που τον είχα ζωγραφίσει στο μυαλό μου, το είχα παίξει σαν βίντεο πριν μπω στο αυτοκίνητο, τον εκτέλεσα ακριβώς, είχα προβλέψει το χρόνο. Μπορεί και να ήταν το κάνει και με κλειστά μάτια. Ναι, δηλαδή, μπορεί να κλειστά μάτια. Ναι, ρε Κώστα, αλλά αυτό που έκανε στη Βραζιλία ήταν 7 γύρι με την τελευταία ταχύτητα καρφωμένη στο κυβότιο. Δηλαδή, και ενώ ήταν ψηλόβραχη και δεν. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Βγήκε από το αυτοκίνητο, μα αυτό το δείχνει με τέτοια εικόνα. Τα χέρια του δεν έπακαν, του βγάζα, του σηκώνα τα χέρια, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια του. Έχει σπασμού. Ήταν τρομακτική η πίεση. Βέβαια είχε συμβεί κάτι, μια λεπτομέρεια
που βγήκε μετά ήταν ότι ούτως ή άλλως θα είχε πρόβλημα με τα χέρια του, γιατί είχε παρασφίξει τις ζώνες. Και είχαν μουδιάσει. Άλλο αυτό. Αλλά όντως αυτό είναι ανατριχύλα όποτε το βλέπεις, όποτε το. Γιατί είναι όλο το πράγμα. Είναι η Βραζιλία, είναι η πρώτη του νίκη που δεν είχε νικήσει. Έτρεχε 100 χρόνια, δεν είχε νικήσει ποτέ, μα ποτέ μέσα στη χώρα. Είναι αυτό που μετά τον ακούς και κάποιος μιλάει μέσα από τον σένα. Τα ουλιαχτά αυτά είναι τρομακτικό. Και πάμε σε μια σοβαρή ερώτηση, αν επιτρέπετε. Εμείς που έχουμε μάθει να δουλεύουμε καλά τα κουμπιά του ραδιοφώνου στο τιμόνι, θα αλλάζαμε εύκολα ταχύτητα στη Φόρμουλα 1? Πιθανώς θα πάταγες και εκεί πέρα διάφορα. Δεν ξέρω αν θα άλλαγες ταχύτητες, γιατί ταχύτητες είναι από πίσω. Συγγνώμη τώρα, εμείς πάμε στα τιμόνια σταθμό στο ραδιόφωνο που αλλάξουμε και κάνουμε λάθος. Δηλαδή, αντί να βάλω στο σταθμό, ανεβάζω την ένταση που είναι δύο μαμημένα κουμπιά. Δηλαδή, ένα κουμπί το οποίο πάει πάνω κάτω, δεν ξέρεις τι. Καμιά φορά το μπερδεύω. Φαντάζομαι ότι αυτά τα κουμπάκια δεν κάνουν ένα πράγμα. Ναι. Δηλαδή, κάνουν ένα σε συνδυασμό με κάτι άλλο και πρέπει να τα θυμάσαι όλα αυτά ενώ στο σαν το τρίγωνο left ένα στο PlayStation, πατάς το τετράγωνο και μετά γυρίζει το μοχλό γύρω-γύρω. Έχεις διαβάσει την αυτοβιογραφία του Μάντσελ? Ποια από όλες? Τουλάχιστον εγώ έχω 5. Οπότε έμπειρε της Βενετίας, define. Μόλις έλαβα στο inbox βίντεο με τίτλο «Ο Τακούμα Σάτο βλέπει οποιαδήποτε σημαία τερματισμού». Να το ανοίξω ή είναι γιος? Ή ο τραγανός δέλας? Που έμαθα σένα να οδηγεί, λέει. Γράφει στο Παραχάμι, απαντάω εγώ. Είναι γνωστή ιστορία αυτή από μικρό παιδί. Μεταξύ άλλων, έμαθε και με το Volkswagen το σκαραβέο τη μαμά του, το οποίο κάποια φορά τον πήγε πίσω σε τεύχη. Μάλλον πήγε μόνο το ραδιοκασετόφωνο. Γιατί το υπόλοιπο λέει δεν ήταν. Δεν ήταν καλό. Δεν πήγε καλό. Μου έχει τύχει εμένα να βάλω 2 φορές όπισθεν όταν έχει βγει η μούρη του Γκέτζ από στενό και να διέρχεται φορτηγό. Και ξέρω, λέει ο Κάρολ 5 και στο χέρι. Αυτό που λέει ο φίλος, εγώ δεν το ξέρω, πρώτα το ακούω. Λέει, παραπέμψε τον κόσμο στο βίντεο του Ρότζερ Βίλιαμσον να φλέγεται και τον Ντέιβιντ Πέρλ να προσπαθεί να σώσει το συγκλονιστικότερο βίντεο Φόρμουλα 1. Ναι, αυτό είναι ένα τρομακτικό ατύχημα. Σκοτώθηκε ένας... Είναι τρομακτικό ατύχημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή έγινε στην Νότια Αφρική το 1977, αν δεν κάνω λάθος, όπου βγαίνει εκτός πίστας ένα μονοθέσιο. Και τρέχει. Με τον Πέτερσεν, μήπως. Όχι. Και τρέχει ένας κριτής με πυροσβεστήρα. Ναι. Ήταν ένας νεαρός κριτής, νομίζω ήταν 19 χρονών. Ο οποίος κουβαλάει ένα πυροσβεστήρα πάρα πολύ βαρύ και δεν καταλαβαίνει ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο το οποίο τον κόβει στη μέση. Ο πυροσβεστήρας χτυπάει τον οδηγό που χτύπησε τον κριτή και σκοτώνεται επί τόπου. Δηλαδή, και συνεχίζει το μονοθέσιο και κάποιος άλλος τρακάρει με αυτό το μονοθέσιο που ήταν ακυβέρνητο λόγω του ότι είχε... Είναι Ολλανδία 73 το Grand Prix. Όχι, είναι στο Κιαλάμι, δεν είναι. Εκτός αν εννοεί άλλο... Είναι άλλο. Ο Ρότζερ Βίλιαμσον σκοτώθηκε. David Pearly trying to save Roger Williams. Α, ναι, sorry. 1973. Ναι, μπερδεύτηκα. Dutch Grand Prix. Το έχω πολλά βίντεο εδώ μπροστά μου. Μπερδεύτηκα γιατί εγώ λέω για το... Ή κάποιο άλλο τραγικό πέρσι. Ναι. Κάτσε να δεις πώς το λένε το... Εντάξει, και αυτό τόσο φαίνεται τρομερό πάντως. Ναι, είναι τότε που αναφλέγονταν τα μονοθέσια, γιατί ήταν και οι προδιαγραφές ασφαλείας πιο υποτυπώδεις, ας το πούμε. Και ο μεγαλύτερος τρόμος ήταν αυτός, ότι θα κάω ζωντανός γιατί θα εγκλωβιστώ εκεί μέσα. Και το ίδιο πράγμα περίπου έγινε με τον Λάουντα. Με τον Πέτερσεν, εγώ τώρα που λέω. Ο Πέτερσεν ήταν. Είναι η πρώτη εικόνα που έχω από Φόρμουλα 1 αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν στη Μόντσα. Ο Πέτερσεν. Ναι. Πριν τον Πατρέζε, ας πούμε, τότε ήταν νέος ο Πατρέζε. Υποτίθεται ότι αυτός τον χτύπησε. Θυμάμαι να καίγεται, ρε παιδί. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Αν γυρίσω πίσω το μυαλό, η πρώτη ανάμνηση που έχω από Φόρμουλα 1 είναι το ατύχημα του Πέτερσεν. Ναι, αυτό έγινε στη Μόντσα και τον πήγαν στο νοσοκομείο και πέθανε. Όχι, πέθανε από παιδί του, κάνανε λάθος αγωγή. Μάλιστα. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Αλλά αυτό με τον Πέρλι, ναι, είναι.
Λέει κάποιος ότι ο Σεν έχει ξανακάνει την όπιση σε άλλο Grand Prix όταν οδηγούσε ακόμα τη Lotus. Εγώ δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω αν το είχε κάνει για τότε. Δεν το θυμάμαι να σου πω. Μπορεί να το έχω γράψει, αλλά πάνε πολλά χρόνια πια και δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι. Όταν πήγαινα Λύκειο, λέει, είχε σπορεφέ με κομπή με φόρμουλα Παρασκευή βράδυ. Έχουμε συνενωθεί για τρολάρισμα, οπότε στέλνουμε μηνύματα για ποια είναι τα νέα της Μινάρτη, ο ένας της Άρο, ο άλλος κλπ. Άρος. Ναι, αλλά τα μάθατε όμως. Έτσι. Τα μάθατε. Καταλάβεις τι γίνεται. Σχόλιο για το βίντεο του Σένα διδάσκει Hill and Toe. Εντάξει, το απολαμβάνεις. Τι άλλο να πεις. Κυρίως τη λευκή κάλτσα. Ναι ρε, σκαρπίνη και λευκή κάλτσα, ναι. Είναι δύο βέβαια, είναι και το άλλο είναι με μποτάκια. Έχει δύο, αλλά αυτό με τη λευκή κάλτσα είναι κάλτσα. Εντάξει, ναι. Είναι must. Κάλτσα. Είναι must, θα έλεγα το συγκεκριμένο, στην πραγματικότητα. Λέει κάποιος το 90 ο Σένα βγήκε από το μονοθέσιο για να κρατά τον αυτιά ένα συναδέλφου του που είχε τρακάρει. Έχει το 94 πολλά. Στο θάνατό του, αυτό ήταν ο μόνος που σταμάτησε στο σημείο του ατυχήματος. Ο Ερικ Κομάς. Ορίστε. Ναι. Ο Ερικ Κομάς. Ναι. Μετράω αντίστροφα για στιγμή που θα έρθει οργισμένο μήνυμα που θα τελειώνει γράφοντας τον button σας. Εντάξει τώρα, αυτά τα έχουμε πει. Ο Χάκινεν ήταν τόσο σπουδαίος ή έγινε με την αποχώρηση του στην κορυφή σε άλλα θέματα που λέμε. Ο Χάκινεν ήταν πάρα πολύ σπουδαίος και ένας εξαιρετικά σημαντικός άνθρωπος για τη Φόρμουλα 1 και συμπαθέστατος γενικότερα, πολύ ωραίος τυπάς, απίθανα γρήγορος. Ο Σένα τον είχε σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, τον φοβόταν κιόλας γιατί ήταν στη Μακλάρεν σαν... Και για ελάχιστα, για πολύ λίγο στον ντεμπούτο του, είχε πάει πιο γρήγορα από το Σένα, το 93, και πράγμα το οποίο δεν του το συγχώρησε ποτέ ο Μακαρίτης. Είμαστε. Ήταν εξαιρετικός οδηγός, πολύ σπουδαίος. Η φράση που μου έχει μείνει από τα έτη είναι «Η Μπράμπαμ του Πικέ», λέει ο Μίτσος Άικ Βαλτιμόρη. Όχι, όχι, Βαγγέλης Φουντουκίδης, έλεγε «Η Παρμαλάτ». Κι άλλοι Παρμαλάτ, μεγάλη οικογένεια πρέπει να είναι αυτοί οι Παρμαλάτ που τρέχουν στη Φόρμουλα 1. Οι Παρμαλάτ είναι... Αλήθεια! Ναι, ναι. Τι ωραία. Τι ωραία. Καλά. Άλλος, ναι. Εδώ πέρα διάφορα. Από Έλιο Ντε Άντζελης, να πούμε για τον Μπουτσέν, για τον Φιζικέλα. Τι είναι αυτά, F1 Rejects. Ναι, δεν ξέρω. Η loser της Φόρμουλα 1, τι ακριβώς. Να κάνουμε λουζεριάδα τώρα. Μου έχει τύχει εμένα να βάλω 2-3 φορές όπιστεν όταν έχει βγει η μούρη του Γκέτς από στενό και να. Το είπαμε. Πού είσαι. Είχε την ευκαιρία να κάνει την αγαπημένη, το αγαπημένο του ήχο ο διπλανός μου. Ξέρεις, το έχω κάνει μια μέρα έτσι. Έχω διαβάσει μήνυμα, μου λέει, έχεις διαβάσει ένα μήνυμα που ξεκινάει έτσι. Όχι, όχι, του λέω. Τον αφιό ξεκινάει και σαν δυστυχά. Κάποιος λέει την έχει κάνει ο Αλόνσο την όπισθεν επίσης. Ναι, ένα βράδυ που είχε φάει και μπαπ και είχε βαρύνει, το είδε στον ύπνο, το έκανε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα με τον άλλο σου. The People's Champion είναι η αυτογραφία του Μάσα, στην οποία αναφέρεται ο φίλος. The People's Champion. Λοιπόν, αυτή δεν την έχω. Μάλιστα. Άρα δεν μπορείς να πεις κιόλας. Προφανώς. Κοίτα, όλες αυτές τις βιογραφίες, κάποιος άλλος τις γράφει. Είναι κάποιος Ghost Rider, ο οποίος τις γράφει. Κάποιες είναι πραγματικά καλές, κάποιες άλλες όχι. Τώρα τη συγκεκριμένη δεν την ξέρω. Με το Μάνσελ είχα μπλέξει γιατί μάζευα πολλά βιβλία γι' αυτόν. Όλα μέτρια ήταν. Σε Ghost Rider θέλω να πλένεις το στόμα σου με ροδόνερο. Από τη στιγμή τον έχει ερμηνεύσει ο Νίκολας Κέιτς. Και νομίζω πάλι και ο. Πώς τον λένε, ο Μιχανόβιος αυτός, ο Σκοτσέζος που έπαιζε στο Μουλέν Ρουζ, πώς τον λένε. Και αυτός είχε παίξει ένα Ghost Rider. Ποιος Μιχανόβιος Σκοτσέζος. Τέλος πάντων, εσύ που στέλνεις Τζέι Βιλνέβ, αν ήταν μεγάλος οδηγός, ποιον εννοείς τώρα. Το Ζιλ. Ελπίζω το Ζιλ. Ο άλλος δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος οδηγός καταρχήν. Προφανώς. Είναι accidental champion. Ναι. Ο Ζήλ ήταν εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Γράφονται. Με J γράφει το Ζακ. Οπότε αν είναι G είναι ο Ζήλ. Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, J γράφει. Ναι.
Ο Τζέι. Ο Τζέι είναι μια απάτη της Φόρμουλα 1. Δηλαδή απορώ πως ένας τέτοιος τύπος θεωρείται σημαντικός και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωταθλητών. Υπάρχει ακόμα το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 με τις ομάδες ποδοσφαίρου, π.χ. Ολυμπιακός Πάρη και τέτοια? Όχι. Ήταν ακριβώς σπορ. Ήταν μια απόπειρα που έληξε άδοξα. Αν μπορούμε να κλείσουμε ένα τρίλημα, δεν διαβάσαμε κανένα μήνυμα. Ναι, να κλείσουμε ένα τρίλημα. Σχετικό όμως, το ψάχνα τόση ώρα. Στη Μόντσα παραμπόλικα, στη Λόμπα πεδιάδα, νέο λόγο η F1, ρίχτε το στον Κεάδα ή στου Τάκι Ίνουε το τοτέμ, ανάβουμε λαμπάδα. Λέει ο πρόστ κρεμός και πίσω σένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Σταύρο Χρονοθύμιο και Παναγιώτη Ρήλο. Κυρίως ευχαριστούμε όμως τον Βασίλη Τσακύρουλο που ήρθε εδώ. Όπως παραδοσιακά έτσι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγίου Αμαγκρέγκορ αυτός που ψάχνει. Αγίου Αμαγκρέγκορ. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένας τον άλλον, ένας τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.